Καλησπέρα, Βέλγιο και Βέλγιο του 107 και 4 και τη εκπομπή Basket City. Όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 κοντά σα, μόνο για μπάσκετ μιλάμε φυσικά και τι άλλο θα πούμε σήμερα. Πέρα από τα ρεπορτάζ των ομάδων μα και το τι έχουμε γενικότερα στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον το οποίο είναι σε εξέλιξη με τον Παναθηναϊκό να προηγείται στην τρίτη περίοδο με. Ε, ειναι 44-49 Πότι βλέπω Ναι 44-49 45-49 συγγνώμη Τρία λεπτά ακόμα θέλει για τη τέλος της τρίτης περίοδος, Ένα πολύ ε, δυνατό παιχνίδι Όπου πριν το παιχνίδι βέβαια λέγαμε για άλλα Τα είπαμε και χθε Έτσι με τα post του Δημήτρη Γιανακόπουλου Τα οποία Κάνατε όσοι μας είναι και προκλητικά Πολύ Σας πάνω να καλά τουλάχιστον να είστε γιος τελικός Έτσι Λοιπόν δίπλα μου και Κάτε ο Απόν χθες και Ο Νίκος Μουσχοβέτης Κάνα το βλέπουμε ρε φίλε έξω το παιχνίδι Να πούμε σήμερα 9 η ώρα να δούμε τελικό και μετά Όχι ρε φίλε και 9 η ώρα θα παίζει μόνο καλή ελληνική μουσική Ε τόση, δουλειά έχουμε κάνει εδώ πέρα Με τα, τραγούδια ρε φίλε κρίμα δεν έπρεπε να ακουθεί και αυτά Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο Τέλος ο Δανάης ο από το τεχνικό team του Άρη έτσι, τέλος συνεργασία λοιπόν του Άρη με τον Θανάση Μολυβδά όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο ε, που ήταν δίπλα στο Βαγγέλη Αγγέλου. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο και την ενημέρωση υπάρχει της ΚΑΕ ΚΑ, γιατί είναι φρεσκαδούρα που λέμε το... Η ναι, να πριν λίγο, πριν λίγο. Λοιπόν, μετά τη συζήτηση του Βαγγέλη Αγγέλου με το μέλο του ελληνικού Επιτελείου τη Ομάδα Μαθανά Μολυδά, αποφασίστηκε ότι το τέλο εργασία των δύο πλευρών, η Κάη Άρη, ευχαριστεί τα για την προσφορά του στην ομάδα μα και του έχει καλή επιτυχία στην συνέχεια τη καριέρα του και του έχει καλή συνέχεια στην την καριέρα του. Έτσι. Τέλο λοιπόν, ο Θανάσιο Μολυδά, μια είδηση που ομολογουμένω. Κακό δεν είναι αυτό. Ξενίζει. Ε? Ξενίζει. Γιατί ήρθε, επέστρεψε με την έλευση του, του Βαγγέλη Αγγέλου, καλά θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις, τώρα ξέρω εγώ καλό, κακό, δεν ξέρω αν τι μπορεί να έγινε, από την αλήθεια πραγματικά. Ε, εντάξει, προφανώς ξέρω εγώ, ίσως να υπήρχε κάποια διαφωνία μεταξύ τους, ίσως να, ε, ήθελε δηλαδή, κάτι, ίσως να ήθελε να πάει κάπου αλλού ο Θανάσης ο δηλαδή είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι μπορεί και ο Θανάσης ο να έχει κάποιες υποχρεώσεις ίσως και να σκεφτόταν κάτι διαφορετικό, ναι. έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι μια απόβαση του Αγγέλου προφανώ, γιατί αυτό είναι ο προσωπικό ε, από την αφαίρετη και πληροφορίε μετά από συνάντηση που είχε με τον Θανάση Μολυβδά. Οπότε αποτελεί παρελθόν από το τεχνικό team του Άρη ο Θανάσης Μολυβδά. Και λογικά θα αναζητηθεί κάποιο άλλος για να αναλάβει το πόσο την να μπει μέσα στο τεχνικό team του Άρη. Θα δούμε αυτό, θα βασίζει ο Αγγέλο. 50-51 ο τελικό, δύο λεπτά ακόμα για το τέλο. Ο τελικό ήταν πάρα πολύ καλό και ποιοτικά στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο. Στο τρίτο έχει πέσει πολύ γιατί το επιμέρου σκορ στο, στο, δεύτερο ημίχρονο μετά από σχεδόν 8 λεπτά αγώνα είναι 7. Και τώρα είναι ένα ο Παναθηναϊκό 7-12. Είναι πολύ χαμηλό το, το σκορ. Και ο Λυμπήκος έκανε πολύ ώρα να, να σκοράρει. Αλλά είναι, είναι μου, επειδή μετά το, το break που έκανε ο Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, ε, έχουν καταλάβει και οι δύο ότι αυτό ίσω είναι το, το παιχνίδι κλειδί των τελικών. Όποιο το, το πάρει δηλαδή, είτε ο Ολυμπιακό, άμα το κερδίσει, πάει στο 2-0 και λογικά το καθαρίζει. Ο Παναθρακό, αν ισοφαρίσει, ε, ξαναπέρνει το πρωινό κομμάτι. Οπότε ε, ε, είναι ντέρπι από το ξεκίνημα του. Δεν νομίζω να έχει ξεφύγει κάποιο πάνω από 4-5 πόντου, και πολύ μπορεί να λέω κατά τη διάρκεια του, ίταξε, του αγώνα. Κοίτα, πάνω κάτω οι ομάδε ε, σε θεωρητικό επίπεδο είναι ισοδύναμε. Δηλαδή, ναι. Ε, είχε ο, λέει, ο ένα προβάδισμα πριν τα του τελικού, έτσι με βάση την πορεία του φέτο. Αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι ήταν τρομερή διαφορά το δύο ομάδε. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είναι δύο ομάδε πολύ διαφορετικέ. Αυτό. Έχει ζεστάνει και τον Τζέιμ πάνω στο Παναγιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε ένα ακόμα πριν ναι, να και φάω ένα τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί κάποιε φορέ τον παίρνει πολύ κατη ναι, φορά. Είναι και... λίγο περίεργο περισσότερο. Ναι. Οκ, <laughs> okay, σε αυτή τη φάση που μιλάμε τώρα. <laughs> έχει βάλει ναι. πέντε συνεχόμενε πόρτε και έχει πάει τον Παναθυμαϊκό μπροστά. Να, σε, να τον πάρει κάτι φορά για να. Για στο μεταξύ, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Λοτζέσκι. Ξέρω αν έχει φάουλ. Και στο δεύτερο έχει παίξει ελάχιστα. Ή τέλο πάντων από τη στιγμή που βγήκε, δεν έχει επιστρέψει. Οπότε πρώτο δεκάλεπτο έβαζε τα πάντα. Ο, ο Λοτζέσκι που. εντάξει, πώ να το κάνουμε. Είναι από του αγαπημένου μου Λοτζέσκι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Τον δύο. Το βελούδινο που... σφυρί. Ρε. <laughs> <laughs> το βελούδι είναι σφυρί, ρε φίλε. Ναι. Ε, από του αγαπημένου μου γιατί είναι ο ορισμό του τίμιου ξένου παίχτη. Και δεν είναι τυχαίο στον Ολυμπιακό μία τέσσερα χρόνια. Και εφόσον είναι καλά να, να το γύρισει, πρέπει να γύρισει, αν είδε καλά. Ναι, γιατί έλειπε πάρα πολύ ώρα. Έλειπε πολύ ώρα και ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο, ο Τέλο πάντων. Ναι, έχει 12 πόντου από το πρώτο ημίχρονο με 5-6 ναι, δεν ξέρω, ναι, 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 ναι. Άντε, ναι, ναι πάνω, 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 πάνω. είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Ε, νομίζω αυτό το μάτς που μπορεί να ορίσει τη, τη, τη σειρά. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακό να πάει στο 2-0, αν ο Παναθυνικό σοφαρή να ξαναπάρει πιο πέρα. Ε, ναι, δε ναι, δε ναι. Δε μετά ο Ολυμπιακό σε θεωρητικό βαθμό, αν κερδίσει, θα έχει δύο μάτς Ε, ναι, ενταξει Έτσι. νομίζω σειρέ από 2-0 στην Ελλάδα πολύ σπάνια ε, αλλάζουν. Έχει... Πότε τελευταία φορά που ήταν με την ΑΕΚ ήταν. Με την εντάξει, από τότε περάσανε πόσα χρόνια, 18. Πάρα πολλά. Εντάξει. Παραπάνω, 18 παραπάνω έμειναν. Ναι παραπάνω. Εντάξει, να δούμε τώρα τι γίνεται. Ναι, όλα σπάνε τώρα να δούμε. για α... παράδειγμα, στο NBA θα σπάσει το 3-0. Δεν νομίζω. Όλα... Πού να σπάσει, ρε φίλε, αφού ο άλλο. Δηλαδή, χθε βαρέσαμε τέτοιο ξενύχτη. Ωραία, ωραίο παιχνίδι. Και εσύ, Ρεσί Ντουράντ, χάσε κανένα δυο σουτ να πάει 2-1. Να πει ότι έχει ενδιαφέρον η σειρά. Δηλαδή, εγώ με τι καρδιά τώρα το Σάββατο, όπω Κυριακή, αν θυμάμαι καλά είναι. Με τι καρδιά δηλαδή εγώ να την παλέψω το Σάββατο να κάνω αυτό το παιχνίδι. Αυτό που λέγαμε, ο Τζέμι έβαλε δύο, πήρε τώρα ένα τρίπο το σκοτωμένο. Αλλά πήρε το θετικό πάνω ο, ο Σίγκλετον. Και άλλο σκοτωμένο, το έβαλε αυτό. Εφτάσει στην εχόμενη σπότζο Τζέιμ, είναι είναι πάνω από 20. Τα βάζα από παντού τουραν χθε. Θα, πούμε για τον τελικό πιο μετά το NBA. Έτσι γιατί εντάξει, ήταν παιχνίδι πολύ καλό. Ήταν ματσάρα, <ΣΣ> ήταν πολύ ωραίο τελικό. Ένταση, πάθο, trust δυνατέ μονομαχίε, γκρίνια διδυσία. Πολύ, πολύ γκρίνια και εκπληκτικέ φάσει. Δηλαδή τώρα αυτό που έκανε ο Λεμπρόν χθε, την πάσα στον <ΣΣ> εαυτό του και το κάρφωμα. Ε, το έχει κάνει ο Τζόρνταν. Και πέρα, Το έχει ξανακάνει και πέρσι, νομίζω. Στου τελικού. Ο Λεμπρόν, Λεμπρό, ναι. Είδαμε ίδια φάση με πέρσι με τον και είδαμε και ίδια, σχε, ίδιο σχεδόν, σχεδόν. τρίποντο. Ε, στο... Πάνω γάτι το ίδιο σημείο ήταν. Έτσι. Ναι, το ίδιο σιμ... αυτό ήταν το πιο Απλά τη φάση με το. Για να καταλάβει ο κόσμο που δεν έχει δει το ματ, ο Λεμπρόν Λεμπρό, ουσιαστικά πήγε να κάνει έκανε μια προσποίηση, έκανε κάτι σαν σουτ που ουσιαστικά χτύπησε την πάνω στο ταμπλό και συνέχισε ο ίδιο την φάση την πήρε και την κάρβοσε. Έτσι ναι. κατευθείαν. Δηλαδή. Ήταν σαν να είναι backdoor πας στον εαυτό του να καρφώσει. Ε, στα, ε, στα Εκπαιδευτική βάση. Αχ, τέτοια έκανε και ο Τζόρνταν. Στα καλά χρόνια του PlayStation, τότε που έβαζε τσιπάκι και μετά πήγαινε στο μαγαζί και τα έπαιρνε τα CD αντεγραμμένα, όχι τώρα που κάνουν 70 ευρώ το ένα. Είχε βγει ένα NBA Street, δεν ξέρω αν το ξέρει, αν έχει πέσει στα χέρια σου. Ε, ναι, ναι. Το ε, οποίο ναι. αυτό το σκηνικό το έλεγε back to papa. Δεν θυμάμαι τώρα τα κουμπιά που πατούσε. Ναι, ναι, ναι. Και το, και το, μεταξύ το έκανε πάντα, με όποιον και αν έπαιρνε. Το οποίο NBA Street ήταν καταπληκτικό. Ήταν κάτι ανάμεσα σε NBA Jam το παλιό και στα κέντρα τα παιχνίδια που βγαίνανε τότε. Κάπου προ 2000 πρέπει να θυμάμαι καλά. Ε, μου, θύμισε, μου θύμισε αυτό το, το σκηνικό. Τέλο πάντων, ο Λεμπρόν χθε που είχε καμιά τριγαταριά πόντου, 12-13 rebound και καμιά 12-13 assist. Εδώ τελείωσε το παιχνίδι, λέγαμε ότι δεν έφυγε πολύ καλά. Λέγαμε ότι τέλο πάντων ήταν άστοχο. Που γενικά ήταν. Πρέπει να τελείωσε, αν θυμάμαι καλά, με 12 στα 28. Κάπου τόσο πρέπει να ήταν τα, τα εντό παιδιά για τον Λεμπρόν. Ο οποίο φίλε. Τώρα θα πούμε πιο μετά για το τελικό, αλλά επειδή ξεκινήσαμε τώρα έτσι. Πώ γίνεται να γυρνάει ο αστράγαλό σου, το, το βλέπει μετά και από την κάμερα, να. τον βλέπει ότι έχει τώρα πονάει. Λοιπόν, κάνει λίγο το σκηνικό εκεί, το stretching με το, με το λάστιχο εκείνο ότι ήταν. Και μετά, από δε, μετά το timeout επιστρέφει. Και τρέχει κανονικά, ρε φίλε. Δηλαδή δεν, δεν είναι άνθρωπο. Έχει <laughs> γίνεται αυτό <αφού> το πράγμα. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για το τελικό, αλλά το είδε ότι σε όλο το παιχνίδι έπαιζε με πρόβλημα στο μάτι. Ναι. Που ήταν κόκκινο. Ναι, ναι, Το μάτι είναι που έχει από το δεύτερο παιχνίδι. Ήταν, που δέχθηκε ένα χτύπημα κοντά και έχει γίνει yeah. το αγκείο μέσα. Έχει σπάσει τι έχει γίνει. Είναι σαν βαμπύρο το ένα μάτι. Yeah, <laughs> Τέλο πάντων. Yeah, ο άνθρωπο τώρα, εντάξει, για μένα σωματικά δεν υπάρχει τώρα ο Λεμπρόν. <laughs> είναι... Δεν είναι άνθρωπο, δε δεν τελείωσε. Σωματικά σίγουρα <laughs> δεν έχω ξαναδεί τέτοιο, τέτοιο σώμα. Δηλαδή, νομίζω ότι σωματικά μπορεί να το κοντράρει ο Καρμαλόν. Που ήταν <laughs> ε, παιδί Ναι, εντάξει, ήταν χτιστό. Ήξεω yeah, yeah. <laughs> εγώ, εγώ, ο Τζόνσον. Ο Γκράνμα, όπω το λέγανε παλιά. Ο Γιαγιά. Ναι, ναι. Που κι αυτό ήταν εντυπωσιακό, είχε εντυπωσιακή σωματοδομή. Αλλά αυτά ήταν και τεσσάρια, τεσσαροπεντάρια. πεντάρια. Κατάλαβε. Mm -hmm. Ο Λεμπρόν είναι all around που λέμε, ναι. και έχει αυτή τη σωματοδομή. Mm -hmm. και, δεν την, και την έκανε. άλλαξε πολύ. Δηλαδή ο Τζόνσον και ο Μαλών πάνω κάτω, έτσι ήταν το σώμα του. Ειδικά του Τζόνσον. Δεν άλλαξε πολύ στο NBA. Ο Λεμπρόν άλλαξε πάρα πολύ σε σχέση με την πρώτη χρονιά του, με τώρα. Το σώμα του, έτσι. Είναι... Εντάξει, είναι θηρίο το αντίθετο. Δεν φοβερό το σταματήσει δηλαδή, να δει αυτό. Του γυρνάει το, το πόδι, τον βλέπει εκείνη την πονάει και το πιάνει και λε: Όχι, ρε, εσύ χτύπησε. Ωραία, και ήταν και στο πρώτο. Ήταν αρχέ δεύτερη περίοδο. Δεύτερο, δεύτερο. Δεύτερο ήμιχρονο ήταν. Τέλο πάντων, ήταν πάντω ψιλονορί το παιχνίδι, δεν ήταν προ το τέλο. Και λε: Όχι, όχι ρε, εσύ χτύπησε και θα το χάσει. <laughs> και γυρνάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Βλέπει και το replay που έχει γυρίσει και λε. Εντάξει, είναι δύσκολα. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα τρέχει κανονικά και στην επόμενη φάση, αν θυμάμαι καλά, πηγαίνει αριστερό layup κανονικά. Ούτε κουτσένι, ούτε τίποτα. Εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει τίποτα όταν έδεσε απλά το παπούτσι. Ναι, 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 Όταν απλά έδεσε το παπούτσι. Δηλαδή καταλαβαίνει mm. εκεί ότι σου λέει εντάξει. Απλά έδεσε το παπούτσι για να είναι πιο σφιχτό το πόδι, <laughs> ναι. Λοιπόν, ξεκινάει η τέταρτη περίοδο στο Σάδιο Ρήνη 50 50-56 είναι το, το παιχνίδι στην έξι του Μαναφνέκο, ο οποίο προσπαθεί να ξεφύγει γιατί έχει κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι τώρα. Μόλι 7 πόντου έβαλε ο, Ολυμπιακός Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Και αν πάρουμε αυτά τα, τα mind games τέλο πάντων που, που υπάρχουν σε τέτοια δηλαδή παιχνίδια, ο Τζέιμ τον πιάσει μπροστά μα 9 η πόντη του. 50-58. Νομίζω ότι μετά το 50, 50 49 πάνω που ήταν μπροστά ο Ολυμπιακό, όλοι η πόντη του, του Τζέιμ από, από εκεί και πέρα. Έχει φτάσει του 13. Ε, αυτά τα mind games μπορεί να παίζουν ρόλο σε τέτοιου τελικού. Ε, μπορεί, να, μπορεί να παίζουν και τώρα. Δηλαδή, ο Παναφυλαϊκό έχει κερδίσει στην κανονική περίοδο, έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα εκεί ε, και ο Ολυμπιακό έχει χάσει τι αρχικέ του καλέ επιλογέ στην, στην επίθεση. Ε, που νομίζω ότι είχαν να κάνουν γιατί ε, έκανε δύο φάλα από νωρί ο γκίστ και πήγε στον πάγκο. Και ένα παίξα τον Όγκαστ που δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο, νομίζω. Τουλάχιστον τώρα, δεν ξέρω σε κάποια χρόνια. Ε, Χάρασαν πολύ την αμυντική ισορροπία του, του Παναφυναϊκού στο, στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμω, που ο Γκίστ έχει επιστρέψει, έχουν κλείσει και οι πολλοί διάδρομοι που έβρισκε ο, ο Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ε, δηλαδή, υπήρχαν στο πρώτο ημίχρονο τέσσερι φάσει που ο Σπανούλη πήγε κάθετα στο καλάθι, κάτι που με τον Γκίστ πολύ σπάνια γίνεται ε, από το Σπανούλη. Τέλο πάντων, σκόλω, τώρα 50-58 βλέπω ότι ο Σπανούλη είναι έξω και ο Πρίντεζη ε, πάει δηλαδή να. Με την ίδια συνταγή ο Σφερόπουλο, όπω ήταν και στο Άκα, που γύρισε να το πω έτσι το παιχνίδι, χωρί αυτού του ε, τους δύο. Τέλο πάντων, έχουμε να πούμε αρκετά και το ρεπορτάζ του Άρη και το ρεπορτάζ του, του Πάοκ. Υπάρχουν ακόμα οι μικροί τελικοί που είναι σε, σε εξέλιξη. Χθε το παιχνίδι στο, στο παρατάκι εξελίχθηκε σε έναν ε, ε, ωραίο περίπατο. Νομίζω ότι αυτοί που ήρθαν στο γήπεδο αψήφισαν λίγο την απόσταση, λίγο τη ζέστη. Νομίζω πέρασαν πολύ καλά γιατί είδαν έναν πάο που έπαιξε πάρα πολύ ρομπάσκετ από ένα σημείο και, και μετά κόντρα σε έναν προμηθέα ο οποίο ε, έτσι και αλλιώ είχε προβλήματα και όταν το παιχνίδι ξέφυγε ε, έπαιξε με, τους, ε, με αρκετούς μικρούς με παιδιά που ε, τα πιστεύει πολύ το Ματζούκα, το, το Καραΐσκο, το Σκούφι παιδιά νέα που έχουν ακόμα δρόμο για να τα δούμε Καράθια από τον Κις 50-60 τώρα αυτό το συν 10 έτσι όπως είναι το παιχνίδι βέβαια έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, 8,5 λεπτά είναι πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με βάση την εικόνα του αγώνα από την, από την αρχή που οι δύο ομάδες είναι, είναι πολύ κοντά. Θέλω να μου ρωτήνω, την έδωση στον Παπαπέτρο, πήρε το φάρο, δεν έβαλε το καλά του Λοιπόν, θα δούμε τι, έγινε και, τι γίνεται και στους μικρούς τελικούς. Σάββατο το, τρίτο παιχνίδι, να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο. Εγώ ξαναλέω θα είναι το τελευταίο. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, νομίζω, αν και περιμένω ότι ο προμηθεία δεν θα θέλει να. Και να σου πω κάτι, θέλω, να, θέλω να, έτσι, να... Αν... το τελευταίο για την άλλη εβδομάδα ετοιμάζουμε μια, μια έκπληξη εδώ στην εκπομπή. Α, ωραία. Okay. Οπότε, τετάρτη θα γίνει δουλειά. Ε, δεν θέλω να έχουμε θέματα τετάρτη okay. και τέτοια, οπότε να τελειώσει τρεία... <laughs> η τρία παιδιά, να είμαστε ήρεμοι την άλλη εβδομάδα. <laughs> 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 ναι, ρε φίλε, έχει δίκιο. Να κάνουμε ό,τι να κάνουμε με τρίτη και μετά τετάρτη πρέπει να ασχοληθούμε με τα άλλα. Δεν έχει άδικο. Τέλο πάντων, δεν αποκλείεται αυτό που λέμε. Δηλαδή να, να τελειώσει η σειρά το Σάββατο, γιατί αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια του πάρκου με τον Προμηθέα ε, είναι ένα πάρκου που ήταν πολύ πιο έτοιμο για αυτά τα παιχνίδια, πιο έτσι, σωστή νοοτροπία και, και συγκέντρωση ε, από ότι είχε ο Προμηθέα. Που το έχουν κάτσει και διάφορα θέματα, με τραυματισμού, μικροπροβλήματα, κόντρα προβλήματα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Ε. Ο Προμηθέας δεν τα είχε τόσο πολύ μέσα στη χρονιά. Είναι η αλήθεια. Και όταν παίζει ένα μάτι την εβδομάδα, τα προβλήματα μπορεί να τα καλύψει. Όταν παίζει όμω δύο, όπω είναι τώρα τα playoff, βγαίνει και κούραση. Μπορεί να βγει ένα ακόμα πρόβλημα που έχει να κάνει με τραυματισμό, με ενοχλήσει και όλα αυτά και να μην μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μάθημα αυτό για τον προμηθεά, ο οποίο του χρόνου θα είναι στο Basketball Champions League και θα είναι για πρώτη φορά σε μια τέτοια διαδικασία αγώνων, πολλών αγώνων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και ταξιδιών και όλα αυτά. Ε, ο Πάοκ θα παίξει το Σάββατο το 51ο του παιχνίδι στη σεζόν. Μπορεί και τελευταίο. Φολλά. Και Φολλά. ο αριθμό των πτήσεων. πόσε είναι, 63 κάπου τόσε. Ε, κάπου τόσο είναι το, το νούμερο των το, το πτήσεων που έχει κάνει φέτο. Σε μια πολύ πολλά. μεγάλη σεζόν. Τρίποτε και από το καλάθι. 52-63 είναι το σκορ. Ο καλάθι ο οποίο στο οχο, πρώτο οχο, παιχνίδι. Τώρα θα... που φεύγει, για να, δούμε, για να δούμε τώρα. Γιατί βλέπω εκεί με τον ε, Γιάννα Κόπουλο. Για να δούμε τώρα. Τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο πιστεύω το αγώνα. 3-5. Για να τελειώσει και το παιχνίδι. Λοιπόν, έχει 3 στα 5 το καλάθι σήμερα. Ναι, τώρα εδώ έτσι όπω είναι το ματ, είναι για να, τελει... για να, το τελειώσει ο Παναφναϊκό. Έτσι όπω πηγαίνει από τα μέσα τη τρίτη περίοδου και μετά χάρη κυρίω στο Τζέμισε. Οι πόντη του Τζέμισε ουσιαστικά έβαλαν τον Παναφυναϊκό μπροστά και του έδωσαν το, το πλεονέκτημα το ψυχολογικό. Τώρα από ό,τι βλέπω πηγαίνει στο πάγκο Σίγκλετον και μπαίνει ο Αντετοκούμπο. Ναι, πάει σε πιο ξέρω εγώ, ευέλικτο σχήμα να το πω έτσι, αν και αυτοί οι τρει που είναι του Παναφναϊκού, το Κούμπο και Σίγκλιντον, νομίζω ότι μπορούν να μαρκάρουν οποιονδήποτε παίχτη, είτε παίζει στο 1, είτε παίζει στο 2, είτε στο 3, είτε στο 4, είτε στο 5. Και αυτό που λέγαμε, ότι τον Ολυμπιακό τον έχει πάρει από κάτω και ψυχολογικά, άλλη μια χαμένη βολή εδώ από τον μάτζαρι, Μάτζαρη. Δύο χαμένε βολέ από τον Μάτζαρη. Εντάξει. Είναι συν 11 ο Παναφναϊκό και έχουμε. 7 και 20 ακόμα. Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι, αλλά ο το momentum το έχει από τα μέσα τη περίοδο και μετά δικό του. Τώρα πάλι. Έρχεσαι να σε ρωτήσω λίγο κάτι με αφορμή και του τελικού. Το βλέπουμε νομίζω ότι πλέον έχει γίνει συνθήκη στου περισσότερου. Αλλά κάποιε Αμα... φορέ δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, για ποιο λόγο να αλλάζει σε όλα τα screen. Δηλαδή, πλέον είναι. Κάτω το πύλη, χθε δεν χωρί Ρε φίλε, δηλαδή χθε ο Ντουράν έβαλε 43. Κρίν. Ωραία. Και από του 43 35 του έβαλε στο love. Ρε δηλαδή του έχει βάλει όλου. Ε, κάτι πρέπει να αλλάξουμε, δεν γίνεται. Το λέω τώρα με αφορμή εδώ μια φάση που ο Μιλουτίνο έμεινε με τον Τζέιμ ε, αυτό που λέμε, χωρί να γίνει ουσιαστικό screen. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω ότι πολλέ ομάδε πλέον και εκεί πάει, και έτσι όπω πηγαίνει το μπάσκετ και σε λίγα χρόνια και στην Ευρώπη, δεν θα υπάρχουν ε, κοντή και ψηλοί ουσιαστικά, όλοι θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το, το, το switch everything σε όλε τι φάσει, σε όλε όμω. και να δίνει πράγματα. Αυτό είναι Αμερικανιά. Δηλαδή στην Ευρώπη δεν το λένε αυτοί οι προπονητές. Α πούμε, κοιτάξτε, και ο Ολυμπιακό τώρα σε αυτέ τι φάσει παίζει έτσι. Φέτο ο Πάουξ έχει κάνει μια ομάδα τέτοια που πολλέ φορέ ε, ε, επιλέγει αυτό το πράγμα. Έχει, ο, αυτή, ο, α, ο, έχει αυτή ας... τη βάση την ναι, να αμυνά Εγώ του. θυμάμαι παλιά όταν προπονητέ και όταν έπαιζε εγώ μπάσκετ. Μα λένε να, να βγαίνει μπροστά από του κρύε, να βγαίνει από του κρύε. Μα βρίζανε ρε φίλε, μαλάζαμε. Ναι, ναι. Ο, ό, όχι, μα βρίζανε. ξέρει, δηλαδή το είχαν τελευταία επιλογή ναι. για να αλλάξει. Εντάξει, σίγουρα τώρα μπορεί να έχει αλλάξει το γεγονό ότι έχουν μεγαλώσει ταχύτητε, παίζει πιο δυνατό. Συμφωνώ παίζει πιο δύναμη, μπαίνει πιο δύναμη στην την παλιά. Με το που έκανε το screen, ε, επιθετικό, επιθετικό. Τώρα το έχουν αβίζει, αλλά και πάλι το, αυτή η αλλαγή, αυτό δεν, δεν δικαιολογεί έτσι τέτοιο βαθμό. Ενέρεση όλη την ώρα. Έτσι. Δηλαδή, και να, σου να η κοντερ κοντερ έπαι, πιστεύω η μοναδική ομάδα που δεν παίζει switch είναι η Spurs. Δεν παίζει ακόμα. Bob νομίζω, νομίζω, ότι δεν παίζει ε, σε τέτοιο βαθμό όσο οι άλλε. Δηλαδή και οι Warriors χθε και σε όλου Μα το είδαμε και στου Celtics. Και στου Σέλτιξ με το που γινόταν, σκέφτηκα τη Ροζέ, Ροζέ, κάτι από μόνο του πήγαινε πάνω στο. Ε, ναι, ρε, στο λεπτό. Δηλαδή, Χθε το βλέπει τον Τουράν ότι είναι έτσι. Ε, εντάξει, α μείνει ο άλλο που τέλο πάντων μπορεί να τον κοντράρει, να το πω έτσι. Μα δεν βλέπει ότι έχει. Αυτό το πάνω. έχει βάλει όλα. Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, δεν δε βγαίνει αυτό το switch με τον, με τον Λόβα, α πούμε, ένα παράδειγμα. Τέλο πάντων. Σύντα 13 ναι. έχει ναι, παναφυναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι αυτό που αναφέρει είναι ένα θέμα το οποίο δεν ζητάνε πάρα πολύ και στην Αμερική. Πάρα πολύ. Έτσι, γιατί και μάλιστα τα για του Σπέρ. Γιατί υπήρχε σχετικό βίντεο που ανέβηκε κάπου mm -hmm. που έδειχνε την άμυνα των Σπέρ ε, στο Λεμπρόν. Πώ δεν το αφήνανε να παίξει αριζολέσων με την όλη διαδικασία. Ναι. Με το να μείνει μόνο του με τον Πάκερ, α πούμε ή με κάποιον άλλον. Τι να σου Αλλά, πω, Δεν Μου, πω, μου πω, κάνει εντύπωση. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Όλε οι ομάδε που το κάνουν αυτό την πατάνε. Δηλαδή και σε δεν πατήσαν έτσι, είπε, όταν δίνανε το ροζιέρ πάνω στον Λεμπρόν. Και χθε την πατήσανε <σχει> <σαν σχει> ο. Το ναι. Δηλαδή εδώ έγινε screen, έβαλε ο Τζέιμ καλαθι καλά, 55-67. Έγινε screen στον Μπόμπι Μπράουν και έμεινε αμέσω πάνω τον πρίτεζ. Ε, τον πήγε στα πόδια του, βάλε το καλάθι. Καλά, και από τον Μπόμπι Μπράουν δεν παίρνει μέσα πίσω. Καλά, ναι, οκ, εντάξει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα παίρνει <σχει> το ναι, Και σκρίνα μεν υπήρχε Μπόμπι Μπράουν αυτό, δεν είναι. Δεν έπαιζε τα καλά χρόνια με τον Μπόμπι Μπράουν. Δεν παίξει τώρα που είναι και <σχει> πόσο είναι. Το λέω γιατί ειλικρινά μου κάνει εντύπωση. Ειλικρινά μου κάνει εντύπωση ναι, τώρα ναι το, το να αλλάζει τα screen δεν μου κάνει εντύπωση. Το να αλλάζει τόσο πολύ είναι που με, με ξενίζει. Ναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, 4 και 57 έχει ακόμα ο τελικό: 55-67. Ο Μπράουν μπήκε, έβαλε ένα τρίποντο, αλλά ο Τζέμ αμέσω είχε την απάντηση. Ο Τζέμ ο οποίο έχει φτάσει του 15. Και νομίζω, αν όχι όλοι, οι, οι 13 πόντοι του είναι στο δεύτερο εμίχρονο. Έχει φτάσει στα 11 τρίποντα, 0 στα 3 τρίποντα. Έχει πάρει 4 rebound. Το καλάθι έχει 18 με 3-6 τρίποντα, 3-5 τρίποντα. 6 rebound, 6 assist. Πολύ γεμάτη εμφάνισή του. Ε, εδώ και έχει και ο Λοτζέσκι, αλλά είναι όλοι από το πρώτο ημίχρονο. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίο στο δεύτερο μέρο τα έχει σπάσει. Έχει μόλι 12 πόντου σε 15 αγωνιστικά λεπτά. Ε, έχει 12 ο Παπαπέτρου και είναι και αυτό που παίρνει τι περισσότερε πρωτοβουλίε στο δεύτερο ημίχρονο. Και έχει και 10 Ισπανούλου, ο οποίο όμω είναι όλοι και αυτοί από το, από το πρώτο ημίχρονο. Έχει δώσει και 4 ασίστ. Λοιπόν, φτάσαμε 8.30. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και βλέπω το τελικό και να κάνουμε κουβέντα για περισσότερα πράγματα μπασκετικά. <Σσύρια> λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City, συνεχίζουμε μέχρι και τι 9. Σταμάτη Μουρελή, Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από τα μικρόφωνα. FM και ενώ το μήνυμά σα το 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανωμένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και στην ομάδα μα στο Facebook, Μπάσκετ City, όλο μαζί μία λέξη, κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Ο τελικό είναι στην κόψη του σκεραφιού 64-69, 1 και 45 πριν το τέλο. Ο Ολυμπιακό βρέθηκε πίσω μέχρι και με 13 πόντου. Ε, κάνει τη μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει ε, το, το, παιχνίδι. Ε, εδώ έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη άμυνα. Κλέβει κιόλα τώρα και την μπάλα την έχει ο Μπομπ Μπράουν. Θα το πάμε με λίγο live κομμεντέρι τώρα. Ο Παπαπέτρο φέρνει να τελειώσει με ένα λεία. Πήρε το φάουλ από τον Γκίσταν ε, πρώτα και έχει δύο βολέ. Ένα και 27 τέλο. Ο Παναφυλαϊκό έκανε μια τρομερή προσπάθεια από τα μέσα τη περίοδου μέχρι τα μέσα τη τέταρτη. Αλλά στα τελευταία 3 λεπτά 3,5 δεν έχει καμία σωστή επιλογή στην επίδεση. Είτε με τον James που τον έχει πάρει κατηφόρα, είτε με τον Καλάθηκα τη επιλογές, επιλογέ, έχει επιτρέψει τον Ολυμπιακό να επιστρέψει. Και όταν βάλει και τι βολές ο Παπαίτρου, στο μείον 3, αν είναι 27, το momentum είναι για τον Ολυμπιακό. Αλλά ο παπέτρου χάνει την πρώτη βολή, έχασε και πριν δύο μάτζαρε. Παίζει, είναι γι' αυτό θέμα σημαντικό. Ο Ολυμπιακό σουτάρι με 14-22, χαμηλό το ποσοστό του, ο με 8 στι 11. Παπαπέτρο έχει τώρα τη δεύτερη βολή. έβαλε σε και τον Μπόμπι Μπράουν μέσα ο Σφερόπλο ψάχνοντα κάποιον να του δώσει σκορ. Α, του έδωσε ένα τρίπο τον Μπόμπι Μπράουν. 15-23 τώρα για τον Ολυμπιακό. Και η μπάρα στα χέρια του 65 65-69. Είδαμε ένα καλό πρωτομήχρονο και ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Στο δεύτερο είναι πολύ ανταγωνιστικό πάλι το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τόσο καλό Α, ποιοτικά. 1 και 15. Έχουμε για το τέλος. Αν ο Παναθηναϊκός εδώ καταφέρει να σκοράρει Παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα. Καλά, όμω δεν την τάπα. Από Παπαπέτρου και πρίτσε και τώρα έχει την επίθεση ο Ολυμπιακό. Ένα λεπτό ακόμα. Την έχει ο Μπόμπι Μπράουν στα χέρια του, τη δίνει στον Σπανούλη για να δούμε. Αν εδώ ο Ολυμπιακό καταφέρει να σκοράρει αυτό, τότε έχουμε παιχνίδι σίγουρα μέχρι και το τέλο. Λοιπόν, ο Σπανούλη πηγαίνει πάνω στον Λοντζέσκι ο Μπόμπι Μπράουν έχει την μπάλα, έχει παίξει καλή κλωζό. Ο, τάμινο, ο έκανε φάουλ ο ναι, έκανε φάουλ στην προσπάθεια του Μπράουν, ο οποίο πήγε μέχρι μέσα, και έχει δύο βόλες, θα δούμε λίγο το replay εδώ γιατί είναι λίγο περίεργη η φάση. Τους και αν την είδα εγώ περίεργη με, με γυμνό μάτι στην προσπάθεια του Bobby Brown. Το replay δεν είναι και τόσο καλό για να έχουμε εικόνα από αυτό που είδαμε. Τέλος πάντων, δύο βόλες έχει ο, ο Bobby Brown. Τζόνα, ανέβασε λίγο. Έβαλε την πρώτη, 66-69. Στο μεταξύ με αυτό το global warming, φίλε Γιάννη Ζάτσι, παλιά παθαίναμε την αλλεργία μα εκεί αρχέ Μαΐου προ τα μέσα και τώρα έχουμε πάει ένα μήνα πίσω. Δηλαδή, τι κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε φτάσει μέσα Ιουνίου και δεν μπορούμε να ανησυχάσουμε. Λοιπόν, μπήκε και βγήκε η δεύτερη από τον Μπράουν. Ο Ολυμπιακό έχει χάσει τώρα ένα κάρο βολέ. Και ο Παναφυνικό είναι χωρί κόρη εδώ και 2,5 λεπτά. 66-69. Λοιπόν, 12, 10 για την επίθεση του Παναφυναϊκού, 32 για το τέλο. Ο Τζέιμ Σιγά και δεν θα τη δώσει. Έχει μείνει με τον πρίντεζι. Βηματάκι προ τα πίσω. Σου του Τζέιμ είναι άστοχο. Μπλοκάουτ έκανε ο Παπαπέτρου. Φάουλ έδωσε. Ο Αναστόπουλο Πόπο, παιδιά, τι φάουλ έδωσε. <σκυρίζει> πόπο. Δεν μπορεί να έχει δώσει φάουλ σε τέτοιο μπλοκάουτ αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να έχει δώσει τέτοιο φάουλ. Α δούμε και το replay για να είμαστε σίγουροι. Εμένα μου φαίνεται Καθαρό block out. Όχι ρε παιδί δεν υπάρχει φάουλ. Δεν μπορεί να έχει δοθεί φάουλ. Αν κάποιο κάνει φάουλ, ο Γκίστ. Πω πω. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι φάουλ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι φάουλ. μάλλον συγγνώμη. Νόμιζα ήταν ο Γκίστ στη μονομαχία και με τον Παπαπέτρου. Πω πω. Για ο μονοσύγκλωτο θα βάλει τι βολέ. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν υπάρχει σίγουρα φάουλ. Δηλαδή σε block out. Να δώσει τέτοιο φάουλ δεν υπάρχει περίπτωση πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αυτή τη στιγμή στο, στο παιχνίδι. Δύο βολέ έχει ο Σύγκλετο να πω, πω. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Έχει και μια συνομιλία ο Σπανιόλη με το καλάθι. Χωρί να ξεφεύγουν τα τα πνεύματα. Κουβέντα κάνουν οι δυο του. Οκ. Okay. Δύο βολέ έχει ο Σύγκλετο να τι βάλει. Στο σύν 5 παναφυναίκο και νομίζω τελειώνει η υπόθεση. Τη βάζει την πρώτη. 66-70. Το σφίριγμα το πήρε ο πρόεδρο ο Αναστόπουλο το συγκεκριμένο. Έτσι έκρινε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο φάουλ σε block out στο τέλο του αγώνα με το σκόρ 66-69. Λοιπόν, έχασε δεύτερο σύγκλε δεν κατάφερε να πάρει ο ίδιο εκθετικό rebound. Υπάρχουν 20 δευτερόλεπτα και 6 10 Έχει πάρει τα αιμάτια φυσικά ο Σφερόπουλο. Έχει ακόμα παιχνίδι. Έχει ακόμα. Αλλά οι χαμένο βολή του Ολυμπιακού για αυτή τη φάση τώρα εδώ στο τέλο σίγουρα έχει Φέρει κουβέντε και, και συζητήσει. Αφού τελειώσει <coughs> και ο δεύτερο τελικό, θα πάμε λίγο και στα, στα δικά μα περισσότερο και στα του Πάοκ και στα του Άρη. Θα μιλήσουμε φυσικά και για τον τελικό του NBA το χθεσινό που δεν έγινε αυτό που θα θέλαμε. Περισσότερο από την αλήθεια: δηλαδή να δούμε ε, ανταγωνιστικού τελικού μέχρι το τέλο. Γιατί τώρα με το 3-0 είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να αλλάξει κάτι. Έτσι κι αλλιώ το ξέραμε εξ αρχή και στου τελικού του NBA. Υπάρχει μεγάλη απόσταση δύο ομάδε, αλλά έτσι όπω είναι τώρα η κατάσταση, το 3-0 έχει έρθει ωριακά για το Golden State και στις στι περιπτώσει, αλλά είναι 3-0. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα, ακόμα 20 και 6, ο Ολυμπιακό θα έχει την επίθεση. Είδε το φάλο που έδωσε ο τώρα. Ναι. Δηλαδή, δείχνει ότι και ο Φάλο σε rebound αυτή τη στιγμή, με τέτοιο παιχνίδι σε δεύτερο τελικό, δηλαδή σε block out. Ούτε σε πρώτη περίοδο το δίνει αυτό το φάουλ. Τέλο πάντων. έτοιμοι να μπουν, να ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Έχει, καμιά. το στο ταρτάν έχει καμιά εκατό δρομή γύρω-γύρω. Λοιπόν, 20 και 6 έχει επαναφορά από τα πλάγια. Ο Ολυμπιακό θα να ψάξει ένα γρήγορο τρίποντο ή ένα γρήγορο καλάθι σε πρώτη φάση. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να, για να μειώσει. Μπάλα δεν έχει τον Πανικολάου στα χέρια του είναι και ο Στρέλνεξ, ο Μπράουν και ο Σπανούλη. Κάπω θα ψάξει ένα γρήγορο Καλάθι Ολυμπιακό. Δεν το βλέπω πάντω να πηγαίνει πολύ γρήγορα το Σπανούλι. Κλείστε στο τρίποντο. Κάνει προσπάθεια με το αριστερό. Αστοχή. Το πάει το ριμπάνο το, το Καλάθι. Νομίζω ότι έχει ναι. Νομίζω ότι Πήρε, ένα ένα, ένα. ένα, ένα 8-7 δεν κάνει κανένα. ο Μπόμπι ναι. Μπράουν νομίζω ότι Κάθετε είναι. Πίσω. Τρίτη περίοδο. ναι, ναι. Κάθεται πίσω. Λοιπόν, φάω τώρα στο Λοτζέσκι. Θα έχουμε break στο break. 1-1 θα γίνει σειρά. Και θα πάμε ξανά στο Άκα την Κυριακή με όλα από το, από το 0. Δεν ε, ξέρω αν ο Ολυμπιακό έχει το κουράγιο να ξανεπιστρέψει. Ναι, ε, Μπόμπι. Να πω την αλήθεια. Έξι-εφτά, ε, οχτώ δευτερόλεπτα θέλει και γράψει και το κοιτά. Ε, ναι. Ε, είσαι Μπόμπι Μπράουν, ρε Εντάξει, είσαι Μπόμπι Μπράουν. Το έχει το όνομα. Ναι. Λοιπόν, break. Ένα-ένα ο... λοιπόν. η τελική. Ο Παναθωριακό πάει έδρα και ξαναπαίνει το προβάδισμα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Λοτζέσκι αστοχή στη δεύτερη. Υπάρχει αυτή η φάση στο τέλο που νομίζω Νικολάου. θα, θα τη για πολλή ώρα. Θα έχουμε ανακοινώσει, θα έχουμε κύκλου. Θα έχουμε τρει από μακριά τίποτα. Θα έχουμε τετράγωνα, θα έχουμε non-papers, ναι. θα έχουμε Άξ, τώρα. Πανηγύρι, βλέπω. πολύ θα έχουμε. Κάτσα, θα έχουμε Instagram κατσα... σίγουρα. Ναι, 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 <laughs> για κάτι να πατήσουμε <δούμε, laughs> κατσα... <laughs> τώρα, κατευθείαν. Μπε λίγο στο Instagram <laughs> να δούμε γιατί πρέπει <laughs> να έχει ανέβει ήδη. Πρέπει να έχει ανέβει ήδη το σχετικό post. Σε πρώτη φάση έχουμε post από DPG. λογαριασμό, όχι από τον DPG. Όχι ακόμα. Όχι, θέλουμε τί... το γνήσιο θέλουμε. Τώρα, σε λίγο λογικά θα, θα εμφανιστεί. Το γνήσιο του, εδώ μας κάτσε να δούμε τώρα εδώ κάμερα, οι διαιτητές φύγανε μια χαρά. Δεν έχουν θέμα οι Του πάνε να έχουν βλέπω εντάξει. Κάτσε εκεί στη φυσούνα είναι το θέμα. Ναι. Είναι, είναι, εκεί πέρα και άνθρωποι. Είναι δηλαδή έχω... το Ολυμπιακό εντάξει. Ναι. Δεν θα κάνουν τίποτα του Ολυμπιακού γιατί έχει ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν τελείωσε κάτι. Ε, Όπω κάναν τον break ξανακάνουν. Λοιπόν, 66-71 για τον Παναθηναϊκό και για το παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ ο Καλάθη είχε 18 πόντου, 3 στα 7 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 3-4 βολέ, 8 rebound, 6 assist, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 τάπα. Σε μια γεμάτη στατιστική όπω συνήθω για τον Καλάθη. 17 είχε ο Τζέιμ. με κάποιε κακέ επιλογέ στο τέλο, αλλά οι 17 το πόντου έχουν έρθει το δεύτερο ημίχρονο και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην νίκη του Παναφυναϊκού. Ορίστε. Ah, και από κάτω. Και από κάτω έχουμε κόστα να κάνει καλά δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, 13 και ο Λοτζέσκι με του 12 στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά, από ό,τι βλέπω, το ρωτέσιο του Παναφυναϊκού σήμερα μοιράστηκε σε 6 παίκτε ουσιαστικά. Στο σίγκλετον τον Ρίβερ, τον Κί, τον Λοτζέσκι, τον Καλάθη και τον Τζέιμ. Ο παπά δεν έπαιξε καθόλου. Ο Βουγιούκα έπαιξε 5 λεπτά. Ο Λεκάβι του έπαιξε 5,5. Ο όγκου έπαιξε 8 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο και περίπου 9 λεπτά έπαιξε το, το κούμπο. Ο Όγκουστ δεν έπαιξε καθόλου και ο Μίτογλου. Uh, Όπω το συνηθίζουν uh, οι περισσότεροι στα μεγάλα παιχνίδια, το rotation μικραίνει. Για τον Ολυμπιακό είχε 13 ο Παπαπέτρου, uh, 12 ο Σπανούλη, 9 ο Πρίντεζη, 6 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ρόμπερτ, 5 ο Μιλουτίνοφ, από 4 Μακλίν και Μπράουν, uh, από 3 Στρέλνιεκ και Γουίλτζερ. Δεν έπαιξε καθόλου ο Μπόγρι, στο 0 ήταν ο, ο Μάτζαρη. 66 λοιπόν, 71 έχει μια φάση στο τέλο, τη μεταφέραμε και πριν στο 66-69. Που ο Ολυμπιακό παίρνει rebound με περίπου 20. Πόσα δευτερόλεπτα ήταν εκείνα, ε, ήταν 20... περίπου 21, 21 δευτερόλεπτα. 21 δευτερόλεπτα. Ο Αναστόπλο είδε φάουλ στο block out. Να πω, οκ, okay. η είδε φάουλ. Ε, και κάπου εκεί ουσιαστικά κρίθηκε το, και το παιχνίδι. Ο Παναθυνακό ξέφυγε κυρίω με τον James Πήγε μέχρι και του 13 10... πόντου, 14 διαφορά στα μέσα τη έδρα περίοδου. Ο Ολυμπιακό πήγε να επιστρέψει να κάνει την ανατροπή, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το τέλο και έτσι ο έκανε το 1-1 και πλέον η... ξαναπέρνει το πλεονέκτημα. Η, πλέον η, η ομιλία εμψύχωση του Δημήτρη Γιακόβουλου πριν από λίγε μέρε έπιασε τόπο. Αν, δεν, αν χάσετε, λέει, θα φύγε όλοι. Ναι, δεν το και θα σου εμψύχωση. Αν χάζεται, <laughs> θα φύγε το όλοι. <laughs> ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, να σου πει κάτι, εγώ πιστεύω το καλό γιατί το έλεγα και χθε το καλό είναι δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, όντω ε, τώρα που το λε. Και μπράβο ναι. ε, σε όλου που δείξαν <laughs> ψυχραιμία γενικά και δεν έγινε τίποτα γιατί και με το σφύριγμα στο τέλο και μετά όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να γίνει πολλά. Ευτυχώ δεν έγινε τίποτα και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ καλό, το πολύ θετικό. Ότι είχαμε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι ένα μεγάλο παιχνίδι και δεν έγινε το πάρα μικρό. Ναι. Μένα αυτό με ενδιαφέρει Είχαμε, είχαμε δ, δύο break breaks, μία συνέντευξη του Παναφυλακού και μία συνέντευξη του Ολυμπιακού. Και, αυτό και είναι δεν ωραίο. έγινε τίποτα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Ναι. Κοιτάξτε, να σου κάτι, καμιά φορά τελικά φαίνεται παράγοντα που θα και του οι παράγοντε κανένα πρέπει να μάθουν και του οπαδού. Όμω όλα αυτά που κάνουν οι παράγοντε. Κοίταξε, επίση νομίζω ότι και οι ομάδε οι ίδιε. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει σήμερα, αλλά στο πρώτο παιχνίδι. Ε, θα μου πει και κερδίσει ο Ολυμπιακό γι' αυτό. Μπορεί να ήταν ε, η διαιτησία κακή για τον Ολυμπιακό, αλλά κέρδισε και, και δεν είπε κάτι. Ναι. Ε, γενικά έχουν, στο πρώτο μα κράτησαν χαμηλά του τόνου οι ομάδε ναι. και οι πρωταγωνιστέ. σήμερα, σήμερα δεν ξέρω τι θα γίνει. είπε πάλι, είπε πάλι Ναι, όχι, μιλάω, μιλάω ναι. για του πρωταγωνιστέ. Μιλάω για παίχτε και προπονητέ. Α, αυτή ναι. Τώρα έχει σήμερα λογικό Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι θα πήγε τελευταία βάση. Ε, ναι, γιατί εγώ, είναι εγώ, φάση... Θα λέει όταν χάνει. Ναι, γιατί είναι... είναι, το θέμα. είναι φάση που... Άμα, άμα μείνει στου τρει πόντου διαφορά με το Ολυμπιακό, θέλει ένα τρίποντο. Ε, ναι. Ενώ έτσι που πήγε στου δε τέσσερι. Δεν ξέρω αν κρίνει το παιχνίδι, ναι. αλλά σίγουρα. Δεν μπορεί να πει ότι κρίνει το παιχνίδι, αλλά σίγουρα. Στην που θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. ναι, Και ήταν και, και βολέ, έτσι. Ήτανε Μετά φάση... βάζει, βάζει τον Ολυμπιακό στι δύο επιθέσει που είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να ευστοχεί, να κλείψει μπάλα ή να πα στι βολέ. Και ειδικά μάλιστα τον Bob Μπράουν στην ομάδα σου Τρει λαβρούν και δύο χορεύουν. Γιατί δεν το κοινικά έτσι. Να σου πω κάτι. Πού ξέρει να πα στο MBA αυτό το φίλε, και να παίξει. Πήγε, εντάξει το MBA, φίλε, να γιατί του είναι. Να σου πω κάτι, μην νομίζω ότι το MBA είναι και κάτι. Ότι δεν παίζουν και εκεί οι φίλε. Μου έκανε εντύπωση ότι πήγε σε μεγάλη ηλικία, κατάλαβε. Εντάξει. Ήθελα να στο Houston να βρουν. Ε, να μπαίνει μέσα και να κάνει τα ίδια που κάνει ο Χάρντινγκ. Να σουτάρει και να κάνει, βρήκαν yeah. αυτόν. Ταιριάζει και στη λογική του Χιούστον έτσι. Yeah, μπαίνει yeah. μέσα και σουτάρει. Yeah. Αυτή είναι η λογική. Δεν μπορεί δηλαδή, ο πάγκο να παίζει άμυνα και οι βασικοί να σουτάρουν. Είναι, πρέπει όλοι να έχουν την ίδια γραμμή. Mm -hmm. Κατάλαβε. Και οπότε του ε, βόλεψε. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Πολλοί παίζουν στο NBA που δεν, δεν θα παίζαν σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Yeah. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, αν βγάλει. Την πλειοψηφία, πολλού μάλλον, όπου είναι κορυφαίοι ή είναι ένα άλλο επίπεδο από την Ευρώπη. Υπάρχουν παίχτε οι οποίοι λε, είναι δυνατόν να παίζουν αυτοί στο NBA. Ο Bob πρέπει να πούμε. Ναι, είναι γιατί, γιατί κάποιε ομάδε ε, και δίνουν, έχουν λεφτά. Κάποια στιγμή μετά του μένει και περίσσευμα. Και πρέπει να δώσουν, ή ξέρω, πρέπει να, να πάρουν κάποιου από την D-League ή οτιδήποτε. Mm -hmm. Και προτιμάνε από το να πάρουν από την Τιλίγα από τι ομάδε του συνήθω, παίρνουν κάποιου άλλου. Δηλαδή και πολλά είναι και θέμα marketing. δέστε δηλαδή, τι έγινε τώρα στου Lakers. Πήραν τον άλλον που έπαιζε την Τιλίγα 10 χρόνια και παίξε Ο παιχνίδι παιχνίδια ναι. άνθρωπο. Ναι, και από για τότε. να γίνει ολόκληρο σοου. Έτσι, για να γίνει mm -hmm. ολόκληρο σοου. Mm -hmm. Δηλαδή το WMB έχει πολλά μέσα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια στιγμή και να πούμε πώ είναι δυνατόν να παίζουν αυτοί ας πούμε, εκεί και, να... και, στην Ευρώπη πούμε, να... να μην μπορούν να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ παιδί. Εντάξει. Τώρα βλέπει ότι μπορεί να σου Ολυμπιακό δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. έκανε ένα με τον Προμηθέα, με τον Κόρεο, με τον Κίμερ. Δεν Που το, από τα πρώτα του μάτσα. Δεν παίζει. Με πέζει. κάτι δηλαδή άμυνε να γαμε να λέγαμε. Λοιπόν, με τον Βόλμπρο δεν έχω τίποτα. Απλά έχω με την λογική ότι ήρθε και λε και ήρθε ο. Λοιπόν, του 30 πόντου. Και τώρα τον είδε. Κοιτούσε στα χουδέστα του, αντί να πάει να κάνει φάουλ, κοιτούσε. Εντάξει, ο Τζέιμ, α πούμε, δεν είναι η λογική του, είναι η ευρωπαϊκή λογική. Ναι, δε διαφωνώ, δεν είναι για NBA. Ναι, ο πήγε στο NBA για έτσι, λίγο. Αλλά ναι, εκεί. Πήγε στο NBA σε μια ομάδα, να είχαμε να λέγαμε τώρα στο Phoenix. Εντάξει, mm -hmm. και εγώ στα 22 μου μπορεί να παίζα στο Fénix. Έτσι, mm -hmm. έτσι, έτσι πώ είναι το Phoenix, α πούμε τώρα. <σχεδιά> <σχεδιά> αλλά δεν, 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 δεν κόλλησε. Ελά, εντάξει, θα έβαλε 15, αλλά δεν κάνει ο Ποντί να τον πάρει για, για, για κάποιο σοβαρό ρόλο στο NBA. Έτσι. Ενώ βλέπει την Ευρώπη τελείω βλέπεις στην Ευρώπη. Σήμερα πήρε το μα πάνω του. Γιατί αυτό το πήρε σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Έτσι ο Τζέιμ πήρε τι Ναι, ο ο ο... Ο... Στο τέλος βέβαια... πάρα πολύ καθοριστικό. Στο τέλος βέβαια την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Εντάξει, αυτό το ξέρει. Αλλά το, το ξέρει ότι είναι έτσι ο Τζέιμ ότι θα σου βάλει δέκα συνεχόμενου και μετά θα κάνει και άλλε πέντε Μπορεί, μπορεί να, να σου χαλάσει και άλλου ναι, δέκα αλλά... ναι, θα το κάνει αυτό. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα-ένα. ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Ήταν ωραίο παιχνίδι. μπορεί να μην στο δεύτερο μήχρονο φάση και θέαμα, είχε έτσι δυνατέ και ήταν καλή και εξέλιξη του αγώνα που ήταν τέρμπι. Δεν το άφησε δηλαδή ο ενα Ένα-ένα λοιπόν σειρά νομίζω μέχρι στιγμή σειρά πάει καλά. Δηλαδή και από ενδιαφέρον και με τα break. Έτσι. αν είχαμε αποφύγει κάποιε δηλώσει περίεργε, νομίζω θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ε, δηλαδή, παράγοντες, είπαμε, παράγοντες, κανένα φορά ξεφεύγουν από, το... Από τα τεχτενόμενα. Έχουμε αποστάρισμα, γίνεται κάτι. Όχι, ακόμα, ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Τι γίνεται, ακόμα πανηγυρίζει. Κοίταξε, ακόμα πρέπει να είναι σε φάση πανηγυρισμό. Τώρα σε, σε, λίγο που θα είναι σε θέση, θεωρώ, κάτι θα δούμε. Ε, Μήπω έχει πάει στα, τα, 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 τα 8 από τα 8, τα, τα 12, ξέρω <laughs> που έχει. Φαντάζομαι <laughs> τώρα, όλη η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα γράψει ο για να κόπλε. να πω κάτι: Μπορεί να κάνει κανένα γλέντι όπω έκανε στο πρώτο τελικό που έχασε, που ανέβασε μόνο μουσική. Μπορεί και σήμερα να κάνει το ίδιο. Μπορεί το ίδιο, ναι που ανεβάζει μουσικάρε, έτσι. Ναι. Και στο ΑΚΑ, φιλέ, είμαι σίγουρο ότι έχει όχι επιμεληθεί, αλλά έχει δώσει Λίστα. μία ε, τέλο πάντων κατεύθυνση ότι παιδιά, εδώ πέρα θα παίζουμε τέτοια μουσική. Mm. Όχι τα πολύ άγρια που ακούει αυτό. Πάντω, ε, okay. νομίζω ότι εντάξει, αυτά με τα, με τα social media των αθλητών και των παράγοντων σίγουρα παίζουν ένα ρόλο. Δεν, είναι, δεν, είμαστε μόνοι εμεί που ασχολούμαστε. Ε, εντάξει, ασχολούνται όλοι. όλοι. Φίλε. Σε όλο τον κόσμο. Απλά εμεί έχουμε κάποιε ιδιαίτερε προσωπικότητε που. Ακόμα δηλαδή και απαντήσει του συγκεκριμένου. Βάλλον έκανε πέντε λογαριασμού ψεύτικου, ρε φιλέ. Η απαντή Σήμερα τελείωσε. Ναι, καλά. Ναι. Τον τελειώσανε, δεν τον πήρε. Ναι, ναι, ναι. Να ανακοινώθηκε. Η απαντήσει του συγκεκριμένου, δηλαδή προχθέ που απάντησε σε έναν ο οποίο φαινόταν φίλο του Παναθηνιακού και τον είπε ότι εσύ αποκλείεται να είσαι φίλο του Παναθηνιακού και. <laughs> τράβα <laughs> και. ναι, τράβα και. <laughs> Κοίτα, υπάρχουν και κάποιε δει... ανεπιβεβαίωτε πληροφορίε. Ωραία. Ε, κάτι έγινε πέρα. πολύ τα πράγματα. Κάτι έσκασε εκεί. Ε, υπάρχουν ανεπιβεβαιώτε πληροφορίε ότι γενικά. Τώρα μπορεί να, έχει βρει και κάποιου. που μπορεί να του έχουν απαντήσει καμιά φορά λίγο περίεργα. Λε, λένε κάτι πληροφορίε τέτοιε. Εντάξει. Okay. Σίγουρα. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Τέλο λοιπόν του δεύτερου τελικού. Ένα, ένα πλέον πανεπιστημιακό Ολυμπιακό. Πανεπιστημιακό ξανά έχει το προβάδισμα στην ε, φάση. Οπότε θα πάμε τουλάχιστον σε τέσσερα παιχνίδια. Έτσι, άρα θα πάμε δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη ε, Πέμπτη. Ε, πολύ πιο γρήγορα πιστεύω εγώ πως θα στο ξαναλώ θα τελειώσω μικρός τελικούς 3-0 βλέπω τον ΠΑΟΚ να τελειώνει αυτή η ιστορία και να ε, σχεδιάσει την επόμενη χρονιά <σ ο <σ> ΠΑΟΚ <Παλαιόνι> ΠΟΟΚ... ναι τώρα βλέπω και εγώ κάπου από τη μία πλευρά κάτι, Πε... κάτι, έγινε, <σ πέρα> πάλι κάτι, έγινε κάτι ε, εντάξει ωραία αφού ε, μπορεί κάποιος κάτι σε έχει μαζί του και σου λέει τώρα αφού χάσαμε και δεν το κάτσε να το πετάξω τώρα ε, και να μπουν σε εδώ, πιστεύω ότι στον Πάοκ θα, θα μπουν και στη λογική προγρα, του προγραμματισμού. Αν είναι την επόμενη χρονιά, βέβαια, η επόμενη χρονιά μπορεί να έχουμε. Είμαστε τώρα σε αγωνιστικού ρυθμού, τουλάχιστον ο Πάοκ και η τελική. Αλλά πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά σε πολλά επίπεδα για τι ομάδε θα είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί να βάλει σε συνάρτηση αυτό το πρόγραμμα που έχει ο Υπουργό και ο Βασιλιάδη για το ποδόσφαιρο. Ε, που τα ποσά είναι πολύ μεγάλα, βέβαια. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Κουμπαρά να αφήσει κάτι για τον μπάσκετ. Mm. Δυστυχώ θα mm. πω εγώ. Λέξε, το καλό είναι ότι οι περισσότεροι παράγοντε πλέον στι ομάδε ε, δεν ελπίζουν τίποτα, δεν φοβούνται τίποτα. Επειδή ναι, ξέρουν την κατάσταση. Ναι, γι' αυτό. Ε, δηλαδή, στο μπάσκετ όπω είναι δεν μπορεί να προγραμματίσει και πάρα πολλά αν δεν έχει κάποιον να τα ρίχνει. Οπότε ε, το να, να πούμε ότι θα ανεβάσει τον μπάτζετ τάδε ομάδα ή θα το κατεβάσει και όλα αυτά είναι λίγο και χρησμό. Δεν μπορούμε να, είμαστε σίγουροι γιατί στο μπάσκετ τα πάντα είναι ανοιχτά Ιούνιο μήνα. Έτσι, δεν ξέρουμε ακόμα πού θα είναι οι ομάδε περισσότερο του χρόνου. Λογικά στην ΕΡΤ, ΕΕ, με τι λεφτά θα είναι, τι συμφωνίε θα έχουν για χορηγίε και όλα αυτά. Είναι πολύ ανοιχτά όλα αυτά. Και βέβαια, συνήθω δυστυχώ όλοι θα φτάσουν πάλι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να μιλάμε ε, για το. Είναι αρκετά πιθανό αυτό, ναι. Για το τηλεοπτικό. Δυστυχώ λοιπόν, θα πάμε σε ένα break. Κλείσαμε την πρώτη ώρα και μιλήσαμε κυρίω για τον τελικό που ήταν σε εξέλιξη Παραθυμιακό Ολυμπιακό. Γιατί πασχετική εκπομπή είμαστε, αυτό μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή σε πρώτο βαθμό. Ε, θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ, θα επιστρέψουμε με MBA να δούμε τι έγινε στον τρίτο τελικό. Για όσοι δεν το είδαν, να κάνουμε λίγο μια αναφορά και τι περιμένουμε. Ε, το τέταρτο παιχνίδι που. δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι εδώ. Εγώ δεν θέλω να είναι το τελευταίο, αλλά. αλλά έχει έχει θα μιλήσουμε για NBA να δούμε τι γίνεται. Μπορεί να πάνε και λίγο πιο χαλαρή Γόριο. Ναι. Και τα Μόνο νέα του NBA, το γιατί τα έχει πολλά νέα το NBA. Έχει πολλά νέα. Γιατί ε, οι υπόλοιπε ομάδε είναι σε διαδικασία, ξέρει. Mm. Πολλοί περιμένουν τα draft. Το mm. γίνεται πολύ μεγάλο χάμο με τα draft. Το πώ θα επιλέγουν, ποιοι θα επιλέξουν. Mm -hmm. Γιατί ήδη πολλέ ομάδε έχουν κάνει ε, συζητήσει με τη λογική ότι αν επιλέξει αυτόν, ε, τον θέλουμε εμεί, τον δίνουμε αυτού. Αν δεν τον επιλέξει, δεν θέλουμε κανέναν. Και γίνεται έτσι ένα πραγματικά χαμό. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο φυσικό διάλειμμα και πιστεύουμε σε λίγα λεπτά με ρεπορτάζ ομάδων από εδώ από την πόλη μα και όχι μόνο και φυσικά NBA. Χθε θυμίζω ο Γουέρο έκαναν το 3-4 με του Cleveland Cavaliers. Λοιπόν, πάμε πριν και πιστεύουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εκπομπή. Πάμε μέχρι και τι 10 μπάσκετ City στα μάτια μου. Ελίστη και μου τη πίσω από το μικρόφωνα. Στην πρώτη ώρα η αλήθεια ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω με τον τελικό που ήταν σε εξέλιξη. Πενθυμίζουμε 66-71 ο Παναφναϊκό έκανε break στο break. 1-1 πλέον η σειρά. Και ουσιαστικά το πλεονέκτημα ξανά στον, στον Με αυτή τη φάση την οποία βλέπουμε ξανά και το βίντεο τώρα. Και το βλέπω σε, ένα, σε μια ιστοσελίδα. Τη φάση το τέλο μα 66-69. Ένα πολύ αμφισβητούμενο φάουλ σε μπλοκάουτ του Παπαπέτρου στον uh, Σίγκλετον. Ολυμπιακός Ολυμπιακό έπαιρνε τον και είχε επίθεση. Τελευταία στο αγώνα ήταν εκείνη. Στο μείον 30 φάουλ. Έβαλε μία βολή Σίγκλετον. Ουσιαστικά είχε καθάρι στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, uh, πηγαίνοντας πηγαίνοντα λίγο προ το, προς το ρεπορτάζ και στα, στα των μικρών τελικών που επίση είναι σε, σε, εξέλιξη ανάμεσα σε, σε Πάο και Προμηθέα. Και πριν το λέγαμε εδώ με, τον, uh, με το σταμάτι ότι έτσι όπως είναι η σειρά μέχρι τώρα είναι αρκετά πιθανό να τελειώσει το το Σάββατο στην Πάτρα ε, ο Πάοκ έχει δείξει ότι έχει όλη τη σωστή νοοτροπία και τη συγκέντρωση σε αυτά τα τα παιχνίδια παρότι ε, είπαμε είναι πολύ μεγάλη η σεζόν με πολλά μάτς ε, που ε, εγώ το, το έλεγα και νωρίτερα το μεσημέρι ότι ε, μου έχει κάνει εντύπωση το ότι ο Πάοκ έχει καταφέρει να μείνει ε, αρκετά συγκεντρωμένος Δηλαδή, θα μου φαινόταν πιο φυσιολογικό να έχει και δύο-τρει Αμερικανού που να είναι λίγο έτοιμοι με σαγιονάρε και, και με μαγιό για διακοπέ. Ε, αλλά είναι και αυτό ένα δείγμα τη ε, καλή νοοτροπία τη σωστή δουλειά. Γιατί νομίζω ότι αυτοί οι μικροί αυτό έχουν να δείξουν. Δεν θα δει πολλά καινούργια πράγματα αγωνιστικά στο τέλο τη σεζόν. Ε, ούτε αυτό που νομίζω ότι και οι δύο ομάδε θέλουν τρίτη θέση. αλλά ε, ο Πάουκ είναι πιο έτοιμο για, για αυτό. Είναι στο 2-0, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο, στο δεύτερο που ξέφυγε και πολύ η διαφορά. Ε, πάλι με αρκετούς έτσι, πρωταγωνιστές. Εγώ θέλω να μιλώ στο Μαργαρίτη παραπάνω γιατί ε, πραγματικά είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο, ο Μαργαρίτης μου φαίνεται λίγο βαρύ να πω ότι παίζει το πιο καλό του μπάσκετ στον, στον ΠΑΟΚ φέτο. Είναι, είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχει τραυματισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Τα προηγούμενα χρόνια είτε λίγο είτε πολύ είχε θέματα που τον, τον κρατούσαν για χρονικά διαστήματα εκτό φέτο. Έχει λείψει ελάχιστα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώ βοηθάει την ομάδα σε όλου του τομεί. Είναι εντυπωσιακό το πώ ε, καταφέρνει να... να, είναι πολύ λειτουργικό στην επίθεση. Είναι, είναι πολύ σπάνιες οι στιγμές που ο Μαργαρίτης δεν έχει τη σωστή επιλογή στην επίθεση. Ε, ίσως αυτό το, ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Πάκ το pick and roll όταν είναι αυτό στο παρκέ, δηλαδή που παίρνει την μπάλα αυτό το, πες το, το early pick and roll, το... όχι ο early pick and roll, είναι ρε τον, Αμερικανικό τον που τώρα το έχω κολλήσει. Ελά σε Ου... Αμερικανικού και πε. Ελά ναι, ρε, μου παίρνει την μπάλα που δεν την παίρνει βαθιά μέσα, που την παίρνει στη βολή κυρίω. Πώ θέλετε, τέλο πάντων, δεν θυμάμαι. Δεν το έχω, το, το χάνω. Ε, εκεί λοιπόν που την παίρνει, στο, εκεί που παίρνει την μπάλα ανάμεσα δε. σε τρίποντο και, και, βολή, και καλάθι. Πώ πει και ρόλο, ξέρω Τέλο πάντων, όπω και να είναι, όπως δεν είναι σημαντικό. Ναι, ναι, το. το. Δεν του θυμάμαι. Πε το πώ να είναι, δεν μπερδευτεί με αυτού του Αμερικανικού Λοιπόν, εκεί που την παίρνει λοιπόν την μπάλα στη βολή κοντά που μπορεί και να δημιουργεί το συμπέχο του και να τελειώσει αυτό, έχει βρει τον τρόπο να χτυπάει όλε τι τις αντίπαλε Και το λέω γιατί για μένα το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό για τον Πάουκ με το που τελειώσει η σεζόν είναι να τελειώσει το θέμα του Μαργαρίτη. Έτσι. Γιατί το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται. Ε, έχει γίνει κουβέντα μαζί του χωρί να έχουμε φτάσει σε ουσιαστική συζήτηση. Έτσι, έχει γίνει κουβέντα διάθεση. Ναι, θέλω, ναι, σε θέλουμε, ναι, δίνουμε τόσα. Ναι, θα πάμε λίγο παραπάνω. Θα γίνει τώρα αυτή η κουβέντα. Τη ε, να το πω έτσι. Ε, και για μένα είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ να συμφωνήσει με τον Μαργαρίτη για ένα χρόνο, για δύο χρόνια ακόμα. Εγώ νομίζω ότι ο Μαργαρίτη, εφόσον είναι υγιή, έχει σίγουρα δύο καλά χρόνια μπροστά του. Παρότι είναι στα 35. Εντάξει, τάχει, ε, υψηλή, έχει Συνήθω οι ψηλοί παίζουν και παραπάνω. δύο καλά χρόνια εννοώ. Ε, Δεν δε μιλάμε πλέον για ένα παίχτη που θα παίζει 30 και 35 λεπτά, έτσι. Να σου δίνει 15 με 20 ποιοτικά λεπτά αυτά τα οποία περιμένει από, από αυτόν. Και για μένα νομίζω ότι αυτό είναι και πρέπει να, να είναι προτεραιότητα για τον Πάουκ με το που τελειώσει η σειρά με τον Προμηθέα να τελειώσει το θέμα του Μαργαρίτη καλά, δηλαδή να, να υπάρχει συμφωνία, να το πω έτσι, και έκτοτε και στη συνέχεια να δει τι θα κάνει και με τους, ε, και με τους άλλους τους, ε, τους παίχτες. Ε, και του Κατσίβερ το, 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 συμβόλαιο τελειώνει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, το, το τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με του Αμερικανού τα έχουμε πει και νωρίτερα ότι ε, είναι ειδικέ περιπτώσει οι Αμερικανοί πάντα. Δεν μπορεί να, να πει Ιούνιο-Μήνα ότι ε, είσαι σίγουρο θα κρατήσει τον Τάδε, αν δεν το έχει κάνει από νωρί. να αν κάνει μια πολύ καλή προσφορά. Εκτό αν, αν καταφέρει δηλαδή, από εκεί που του έβγαλε κάποια χρήματα και έχει κάνει μια καλή χρονιά, να το πει ότι πόσα θέλει, θε ρωτώσα πάρτα και μένει και την επόμενη χρονιά. Επειδή στον Πάκου δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ε, νομίζω ότι οι περιπτώσει των Αμερικανών θα φανούν στην πορεία του καλοκαιριού πώ θα εξελιχθούν. Ε, θα φανεί δηλαδή από τι προτάσει θα έχουν στα χέρια του. Ε, αλλά νομίζω ότι. Για τον Jones, για τον Γκος έχει εκφραστεί η διάθεση του Πάου να τους, να τους κρατήσει και να δούμε ποιες άλλες επιλογές θα προκύψουν στην στη πορεία. Ξαναλέω ότι με το που τελειώσει η σεζόν, είτε τελειώσει τώρα το Σάββατο είτε τελειώσει η Τετάρτη τέλος πάντων, είτε τελειώσει το άλλο Σάββατο, όπως και αν τελειώσει δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος για την στελέχωση της επόμενης σεζόν μην ξεχνάμε ότι ο Πάοκ πέρσι, όταν τελείωσε ε, η σεζόν με τον αποκλεισμό από τον Άρη, Μάιο-Μήνα πήρε την απόφαση να οριστικεί για τον Μαρκόπουλο. Είχε έτοιμο τον αντικαταστάτη του, τον ηλέο ε, Παθαδόρου, Μάιο-Μήνα, και από Ιούνιο είχε αρχίσει τι προστίκε για το ρόστρεπ τη επόμενη σεζόν. Οπότε, ε, προφανώ και η σεζόν να τελειώσει τώρα θα χρειαστεί ένα διάστημα 10 ημερο, 15 ημερο κάπω διακοπών, έτσι, γιατί είναι πολύ μεγάλη χρονιά. Ε, αν και από όσο ξέρω από το Θεοδόρου, δεν είναι και πολύ των διακοπών. Δεν, δεν νομίζω να το αφήσει το, το κομμάτι έτσι, να κλείσει τα τηλέφωνα μια εβδομάδα, το πω έτσι, για να, για να ξεκουραστεί. Είναι λίγο φρικιό με τον μπάσκετ. Οπότε, ε, αν τελειώσει η χρονιά τώρα, η σεζόν, ε, δεν θα πάει πολύ αργά το να ξεκινήσουν διαδικασίε που έχουν να κάνουν με ανανεώσεις συμφωνίες για την επόμενη σεζόν ε, και για του άλλου που. Τι άλλε περιπτώσει παιχτών που έχει τσεκάρει ο Πάου και μπορεί και να τι έχει και όχι συμφωνημένε, αλλά να έχει κάνει κάποιε πρώτε κουβέντε. Ε... Το Σάββατο στι 6 είναι το, το παιχνίδι, θα δούμε και ο, ο προμηθεά πώ θα είναι. Ε, Χθε για τον προμηθεά πρόκειψε για ένα θέμα με τον Πράδερ uh, στο ξεκίνημα του αγώνα, στο, στο ένα λεπτό, κάπου, κάπου εκεί ήταν. Ε, που ένιωσε ένα τσίπημα και δεν επέστρεψε το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι και, και αυτό ο Αμερικανό ένα θέμα ακόμα. Δεν έχει τον Σαλούθο, δεν έχει τον Μιλόσεβιτ, δεν είχε τον Έλλη. Στο... Ουσιαστικά ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί με το που βγήκε και πήγε στον πάγκο δεν επέστρεψε. Ε, Χθε δεν έπαιξε καθόλου. Ε, οπότε νομίζω ότι για τον προμηθεά, αν αποκλειστεί το Σάββατο, αν τελειώσει το Σάββατο η σειρά, ε, κάπω τελειώνει λίγο και για αυτό το, το μαρτύριο να, να το πω έτσι. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι τον έχει πάρει και, και από κάτω. Εντάξει, αυτέ όλε οι ομάδε δεν έχουν και ψυχολογία με τη λογική ότι πετύχαμε το στόχο του ήδη. Ναι ενταξει mm -hmm. δεν μπορεί τώρα να του πει. Ο Αμερικανό θα έρχεται εδώ, το λένε: Κοίτα, να δει, εμεί θέλουμε αυτό. Θέλουμε να βγούμε στην Εξάδα. Ε, αυτό είναι ο στόχο. Όταν πάει ας πούμε, στην Τετάδα και παίζει μικρού τελικού, ο Αμερικανό το μόνο mm -hmm. που σκέφτεται αυτή τη στιγμή είναι Διακοπέ. Mm -hmm. mm -hmm. Βλέπει και κανέναν άλλο Αμερικανό που είναι στη Μήκονο ή Σαντορίνη να ανεβάζει φωτογραφίε. Τρελαίνε του λέει και εμεί θα φύγουμε. Mm -hmm. έτσι. Mm -hmm. είναι, mm -hmm. είναι, είναι, κοίτα, αυτό είναι το κακό τη απαξίωση των μικρών τελικών στην Ελλάδα. Το ότι αν δεν είναι ντέρμπι, δηλαδή αν δεν είναι παοκάρι, ε, όπω είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να πει ότι υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθο, υπάρχει μέχρι το τελευταίο μάτ, κρίνεται κάτι γιατί είναι παοκάρι. Mm -hmm. Τώρα, όλοι οι άλλε σειρέ δεν έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι μικρέ ομάδε κοιτάνε πώ θα τελειώσουν την όλη uh, ιστορία. Έτσι. Δηλαδή, και το Λάβρα, α πούμε, έκανε μια εκπληκτική χρονιά και στα playoff. Να, να λέγαμε, αντί yeah. να φεύγουμε. Ναι. Yeah. Δεν Ας δω ένα δω τώρα, ένα παράδειγμα απλό. <κυρίζει> <κυρίζει> σήμερα ο Γκο ενημερώθηκε από την σύντροφό του ότι ήρθε στον κόσμο ο γιο του. Ωραία. Ά, να του ζήσει, yeah, να του ζήσει. Δηλαδή, πόσο μυαλό να έχει τώρα εδώ σε αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Δεν έχει το μυαλό σου τώρα να πάρω το αεροπλάνο και να πάρω αυτό το παιδί μου το πρώτο. Πού, πού είναι, Πια πολύ, ε, ε, Αν ε... θυμάμαι καλά, Φιλαδέλφια. Δεν είμαι σίγουρο. Μπορώ να λέω και, και χωζομάδα. Δεν είμαι 100% σίγουρο. <στονί hopeful> Λογικό είναι αυτό που λε, το μυαλό σου λέει. Και τι θα γίνει, δεν παίρνω πρώτα. Να ήταν. Να ήταν είναι άλλη yeah. κουβέντα. Yeah. Ναι, δεν το συζητάμε στου μεγάλου τελικού, αλλά έτσι όπω είναι η, η κατάσταση με του μικρού τελικού, ε, το να είναι ο και Αμερικανό λίγο και στον και στο κόσμο, το να το πω έτσι, για να πάει διακοπέ, ε, δεν είναι και κάτι πολύ. έτσι. Είναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ναι, περίεργο. Ενός, ε, σε μια διαδικασία όπου οι ομάδε δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο και παράλληλα και οι παίκτες, Mm -hmm. Γιατί από ένα μάτς δεν χάλανε τα στατιστικά σου mm -hmm. Σε όλη τη χρονιά Τα στατιστικά έχουν βγει ήδη Το τι στατιστικά δεν έχει ο Γκος Για να βγει που Πουλελόβος στην αγορά Να δε μπορεί να τυφτώνει αυτό του mm -hmm. Έτσι οπότε εκεί τελειώνει η ιστορία mm -hmm. ε, Είναι δύσκολο είναι, είναι δύσκολο, Πάντα παίζει ρόλο και η ομάδα Ο οργανισμός Ο προπονητής Πως έχει μιλήσει με αυτό Συνδέσεις μου έχουν οι παίχτες Για να μπουν σε μια λογική Να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν Εντάξει, ναι. Αν δεν την έχουν αυτή τη λογική, δεν έχουν ένα δέσιμο Α με την ομάδα, με το λογοκριτή, με του συμπαίκτε του, ε, είναι το μυαλό του. Σφύρα τη λέξη να φύγουμε. Ναι. Δυστυχώ. Τέλο πάντων. Ναι. Ε, Κάπω έχει η κατάσταση. Σήμερα πάω ξανά στο γήπεδο. Αύριο πρωί αναχωρεί για Αθήνα και μετά για, για Πάτρα. Ε, ένα ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να το αναφέρουμε, να ασχοληθούμε και ξανά. Ε, Χθε δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Χαραλαμπόπουλο όταν έγινε η, η, σχετική ερώτηση του Ελίου Παθεοδόρου ο Ροποντή του Πάουκ επέλεξε να μιλήσει για τον Καρά. Συμβολικά, θα πω εγώ. Θέλω δηλαδή να, να δώσει βάση σε αυτού που, που, είναι εδώ και παίξανε στο χθεσινό παιχνίδι του Πάουκ και έτσι με 40 πόντου. Ε, ο Χαλαμπόλος φυσικά ακολουθεί κανονικά την, την αποστολή. Το αν θα, θα αγωνιστεί θα. Είναι στο, λένε, στην ε, διακριτική ευχέρεια του, του Ηλίου ε, Πρώτα Ε, αναφέρω γιατί ασχοληθήκαμε τι προηγούμενε μέρε ε, δεν έπαιξε χθε καθόλου. Τον ομαδικό που δεν πήρε χρόνο συμμετοχή ο, ο Χαρλαμπόκλου. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στον Άρη ναι, για να mm -hmm. κλείσουμε έτσι το τρίτο κομμάτι τη εκπομπή, το τρίτο μισά τη εκπομπή, για να φέρουμε το τελευταίο κυρίω στο NBA. Στον Άρη, ναι, πάμε στην αρχή τη εκπομπή για την αποχώρηση από το τεχνικό team του Θανάσου του Μολυβδά, ο οποίο μετά από συνάντηση με τον Αγγέλο αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την εργασία του. Ε, ένα από τα ονόματα τα οποία παίζουν και ακούγονται είναι του Δημήτρη Νικολαίδη, του γνωστού Νικόλ, έτσι στους μπασκετικούς της Θεσσαλονίκης, ο οποίος mm. συνεργάζεται με τον Αγγέλου και τώρα σε αυτό το πρόγραμμα προσωπική ε, προσωπικής βελτίωσης που έχει ξεκινήσει mm. ο Αγγέλου και, έχουν, και λαμβάνουν αρκετοί παίχτες μέρος και παίχτες που θα έρθουν στον Άρη και παίχτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, απλά μπαίνουν σε μια λογική να βελτιωθούν. Ε, ο Νικόλ ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Άρη. Έτσι. Ε, και επιματσών πιο παλιά και άλλε φορέ. Ε, βέβαια είναι αλήθεια ότι ο Άρης δεν τον αξιοποιήσει όπω θα έπρεπε τον Νικόλ, τον ε, Δημήτρη Νικολάηδη, σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά και είναι ο κορυφαίο, δηλαδή στην βελτίωση των παιχτών, στο να μπορέσει έναν πιτσυρικά να τον φτιάξει και να τον αναμορφώσει έτσι ώστε να μπει πολύ πιο γρήγορα στη λογική τη ΑΛΦΑΕΝΑ. Έτσι στον Άρη έκανε τελείω διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό δεν προχώρησε στην εργασία. Ε, είναι τα ονόματα που ακούγονται, που παίζουν. Έτσι, γιατί ταιριάζει και με τη λογική του Αγγέλου που και αυτός έτσι θέλει να επενδύσει πάνω στους νεαρούς παίχτες να, συγγνώμη, να, να, δουλέψει, να τους βελτιώσει και όλα τα σχετικά είναι ένα όνομα που ακούγεται, δεν είναι ακόμα κάτι απλά επειδή σήμερα έγινε αυτό με το Μολυδά που πάνω κάτω ήταν οι δυο τους το ξέρανε εδώ καιρό έτσι απλά σήμερα έγινε επίσημο ε, ο Δημήτρης Νοκολάτης λοιπόν είναι ένα από τα, ένας από τα ονόματα τα οποία είναι υποψήφιοι στο να στελεχώσουν το τεχνικό τίμ της Sky ε, ο κύριο Γουλέλμο, ο οποίο βρέθηκε χθε στη γιορτή του Εραστέχνη, μαζί με τον Αγγέλου ε, του Χάρτοβα Παγεωργίου ε, ήταν εκεί. Ο κύριο Κάλεν, επίση μέλο του Δουσού τη ΕΚΑΕΡΕ. Ε, και σήμερα στη Θεσσαλονίκη και συζητάει και πάλι με τον Αγγέλου. Ε, τα θέματα που λίγο, λίγο, πολύ είναι γνωστά, Νίκο, και φιλακωρατέ, Έτσι είναι το θέμα του μπαν, είναι το θέμα της συμμετοχής στο Basketball το Champions League. À, λογικά ο κ. Γουλέρμος εκεί κατά τις 23-24 του μήνα που είναι να γίνει η συνάντηση μεγάλη Στα γραφεία της ΦΥΜΠΑ θα βρεθεί εκεί για να μιλήσει και για τα δύο θέματα, τα ζητήματα ε, Βέβαια είναι, έχουν κάποια συνάντηση και τα δύο γιατί ε, Ανάλογα με το τι θα απαντήσουν οι πιστωτέ, οι έξι που έχουν προσφύγει στον ΠΑΝ Με τις προτάσεις του Άρη ε, Αν απαντήσουν θετικά για παράδειγμα σίγουρα θα είναι πολύ θετικό αυτό και για τη ΦΥΜΠΑ που θα βάλει μια ομάδα στην τωρινά σου έτσι που δεν χρωστάει λεφτά. Εάν βέβαια τώρα απαντήσω αρνητικά, πάλι η FIBA εγώ νομίζω ότι έχει δείξει, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, ότι έχει δείξει μια δέθεση να βάλει τον Άρη στο μπάσκετ του Τσάπερ Λινγκ, είτε χρωστά είτε όχι. Τώρα βέβαια ξαναλέω ότι άλλη διαφορά να μπει στου ομίλου και άλλη διαφορά να μπει στα προκριματικά. Έτσι είναι τελείω διαφορετικό αυτό, το να μπει στη λογική των προκριματικών. Ε, γιατί τα μπορεί να κάνει ένα μάτι και να μην σε οδηγήσουν πουθενά. Έτσι δεν είναι, τεφακτό αυτό και δεν έχει κέρδη. Πρέπει δηλαδή στον να τα εξολογήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αν του συμφέρει να μπουν σε μια λογική προκριματικών αγώνων με τη λογική των ομίλων, όπου ξέρει ότι θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσό, νομίζω είναι 50.000, ε, και από εκεί πέρα, ό,τι πάρει από εισιτήρια τηλεόραση, νομίζω είναι πολύ μικρό το ποσό που παίρνουν οι ομάδε ε, οι ελληνικέ από τη συμφωνία που έχει κάνει τον Μπάσκετ Μπουτσαβρολίνγκ. Εντάξει, αυτά όλα θα τα βάλουν στη ζυγαριά. Ο Αγγέλου έχει πει ότι εγώ θέλω να παίζει ομάδα δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Έτσι, άμα βάλει τη, λογική ότι θα έχει και πολλού νεαρού, δηλαδή θα δώσει για παράδειγμα χρόνο συμμετοχή στο Χριστίδη, πολύ περισσότερο, στον Καλαϊτζάκη ίσω. Ε, πολύ περισσότερο ή σε κάποιου άλλου που θα έρθουν στην ομάδα, θέλει να έχει δύο παιχνίδια. Το, βέβαια, το θέμα είναι βέβαια να μπορεί η ομάδα να ε, παρουσιάσει κάτι καλό και στην Ευρώπη και να μην έχει την εικόνα τη φετινή. Έτσι που η εικόνα φετινή του Άρη ε, δυστυχώ ήταν ντροπιαστική, θα πω εγώ. Ο Άρης φέ, φέτος στην Ευρώπη έκανε τη χειρότερη του πορεία όλων των εποχών. Τη χειρότερη πορεία όλων των εποχών έκανε με Γιαννάκη. Δυστυχώ. Έτσι. Δηλαδή και είχαν και μάτς με 30 πόντου. Πραγματικά. Ε, οπότε πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να το δουν αυτό στον Άρη. Ο κ. Γουλέρμος έχει τα οικονομικά και τα χορηγικά να φροντίσει. Πληροφορίες λένε ότι ο Άρης συζητάει μια μεγάλη εταιρεία για τη χορηγία. Έχει δώσει μάλλον το χορηγικό πρόγραμμα σε μια εταιρεία, η οποία αυτή με τη σάση συζητάει σε μια εταιρεία. Με μια εταιρεία και όλα αυτά βέβαια είναι ρεπορτάζ και ξαναλέω και το είπα και χθε και το λέω και κάθε φορά και είμαι κουραστικό. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσει ο κ. Βουλέλμος. Να βγει ο κ. Γουλέλμο και να πει: Έχω δώσει το χορηγικό πρόγραμμα σε αυτήν την εταιρεία. Αυτή η εταιρεία είναι που θα μου φέρει χορηγίε. Και τέλο. Γιατί γενικά δεξιά και αριστερά ακούγονται διάφορα. Άμα κάτσουμε εδώ να πούμε από το μικρόφωνο τι ακούγεται δεξιά και αριστερά, ο κόσμο θα χοροπηδήξει. Θα χοροπηδήξει. Έτσι μπαίνει στη λογική, άλλο η λογική το σπασμένο τηλέφωνο και άλλο να βγει ο επικεφαλή σε όλε τι και να πει κάποια πράγματα. Γιατί μαθαίνω ότι το συζητάει με συνεργάτε του και λέει. Του λένε και συνεργάτε του βγαίνει να μιλήσει. Και λέει, Τι να πω, Δεν έχω κάτι στα χέρια μου Δεν χρειάζεται να έχεις κάτι στα χέρια σου. Γιατί μπορεί, άμα περιμένει ο κόσμο να έχει κάτι στα χέρια σου, μπορεί να είναι αργά. Μπορεί κάτι να πάει στραβά. Ο κόσμο θέλει να μάθει κάποια πράγματα. Να ενημερωθεί, να ξέρει τι, τι είναι ο καθένα. Πώ ε, προσδιορίζει το καθένα μέσα στην, στον οργανισμό Άρης Μην πάμε σε ιστορίε ε, του Αλή Σαγήν και του Αλή Μπαμπά που βγάζανε μόνοι του χαρτιά ότι είναι ε, εκπρόσωποι του Άρη στην ε, Δυτικό Βόρειο Αφρική και Ασία ε, και. Θα θυμάσαι αυτά. Ναι, δεν είναι και πολύ μακριά. Έτσι. Χρονικά. Και ο πρόεδρο επικοινωνία που είναι εξαφανισμένο, α πούμε, και έβγαινε και έλεγε ότι τον κάναν θέματα στη Χουριέτ. το είδαμε και αυτό, τον κάναν θέματα και στη Χουριέτ. Και κάποιοι τα πιστεύαν αυτά. Και λέγανε πω. πω το κάναμε και στην Κουβέρια. Τα το ακούγεται του Άρη στην Τουρκία. Χράζεται το Λάσκαρι, λέγανε. Ναι, γίνεται χαμό. Έτσι, αυτά πρέπει να αποφύγει ο κ. Γουλέλμο. Αυτά εδώ πρέπει να αποφύγει. Και αυτά θα τα αποφύγει αν μιλήσει στον κόσμο ανοιχτά. Και πει ότι ο Τάδε κάνει αυτό. Ο Τάδε κάνει αυτό. Ο, ο Μετοχέ. Τι γίνεται με τι Μετοχέ. Θα δώσει στου άλλου. Δεν θα δώσει στου άλλου. Οι άλλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Θα βοηθήσουν. Από του άλλου ποιο θα βοηθήσει. Να ξέρει και ο κόσμο τι γίνεται. Αυτά πρέπει να βγει να πει ο Γουλιέλμα. Το να μου πει ότι ε, ναι, εντάξει, έκανα μια χορηγία και. εντάξει, έκανα μια χορηγία. Θα πει ποσό. Γιατί συνήθως στην Ελλάδα τα κρύβουμε τα πόσα είναι περισσότερο. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια χορηγία. Πόσο είναι, έχουμε μια χορηγία. Δεν το θέλω. Δεν το θέλει ο κόσμο αυτό το πράγμα. Ο κόσμο θέλει να, να μάθει τι σκέψει, το πλάνο. Ο κόσμο διαβάζει κάποια πράγματα, ακούει κάποια πράγματα, ενημερώνει το καθένα, έχει μια επιλογή, ένα μέσο να ενημερωθεί. Έτσι το κρίνεται το κάθε μέσο και κάθε συνάδελφο την πορεία των πράξεων και του ρεπορτάζ του αναλόγω. Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμο, έτσι πώ είναι αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση, τα social media, τα πάντα, έτσι χάνεται. Άμα δεν βγει κάποιο επίσημα. Είδαμε τι έγινε στην, στην, στην περίοδο Λάσκαρ τα είδαμε τότε και με τον Αλή Μπαμπά και του 40 κλέφτε. Όπω λέει το. τέτοιο έτσι, το βιβλίο. Δεν, είναι, δεν λέμε ότι είναι. Όπω λέει το βιβλίο. Έτσι, είδαμε τι έγινε. Έγραφε ο καθένα ό,τι δεν στα social media. Πηγαίνα στα διάφορα group και το έχουμε και αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα με τα group τα διάφορα που έχουμε των οπαδών. Το πετούσε σε ένα από το group είναι ένα χαμό. Οι παράγοντε από την άλλη, άλλοι και αυτοί βέβαια φυσικά, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν τα social media σε ένα βαθμό να τα έχουν υπόψη. Οι παράγοντε Όπω έκανε το λάδι. Ο Λα... Λασκαρέτη έκανε και οι δύο. Όλη μέρα ήταν μέσα στο Facebook. Το ξέρω αυτό. Όλη μέρα ήταν στο Facebook. Λέμε για τον Κολάντζελο που είχε ε, πέντε λογαριασμού και βλέπανε τι γινότανε Γιατί πολλά τα διοχετεύαν και αυτοί οι ίδιοι στα group. Και αυτοί οι ίδιοι τα διοχετεύαν. Για να περάσει ο καιρό και να φτάσουμε στο σημείο που έφτασε ο Άρη. Διοχετεύανε οι ίδιοι μέσα σε group με ανθρώπου τι συμφωνίε με την Turkish Airlines. Τα θυμάστε αυτά. Ποια Turkish Airlines, η Turkish Airlines δεν ξέρω, πετάει από την Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη. Mm. Ναι, ναι. Πετάει, Αυτό πετάει, πετάει, πετάει η Turkish, Ποια συμφωνία, αλλά αυτά όλα περνούσαν γιατί δεν έβγαινε να μιλήσει. Δεν έβγαινε να, 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 να μιλήσει σε συνέλεξη τύπου. Ο Λάσκα επέλεξε να μιλήσει σε ένα συγκεκριμένο μέσο. Κρίθηκε για αυτά που είπε φυσικά όπω. Και το μέσο, έτσι εγώ δεν έχω τίποτα ψυχοκότητα με του αδέλφου. Νομίζω ότι για εκείνη τη μεριά κάνανε πολύ καλά τη δουλειά του. Αλλά ήταν δύο οι οποίοι μπορεί να σκεφτούν 10 ερωτήσει 20. Στου 10 δημοσιογράφου είναι 100 ερωτήσει. Και αυτό θέλω και από τον κύριο Γουλέλμο. Δεν θέλω να βγει εδώ στην εκπομπή σε μένα. Δεν θέλω, πιστέψτε με. Δεν θέλω να βγει εδώ στην εκπομπή ο κύριο Γουλέλμο. Αν βγει εδώ στην εκπομπή, θέλω να έχω άλλου 5 συναδέλφου εδώ να του ρωτάμε πράγματα. Άλλου 5 από 5 διαφορετικά μέσα. Έτσι θέλω να γίνει. Γιατί και εγώ ένας άνθρωπος είμαι ένα άνθρωπο. Μπορεί να χαθώ στην πορεία συζήτηση. Να μην το ρωτήσω κάτι που είναι σημαντικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να έχει μια χορηγία. Αυτό, αυτό το, τον έχει φάει. Γιατί μαθαίνω ότι αυτό είναι το θέμα. Το ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει στον κόσμο. Τι να πει. Έχει πολλά να πει, κύριε Γουλιέρη μου, στον κόσμο. Να πει πώ είναι η ΚΑΕ, πώ την βρήκε. Τι άφησε ο πίσω του και τι προσπαθεί να διορθώσει. Ποιοι θε να σε βοηθήσουν. Και ξαναλέω, περνάει μια εικόνα με τον μπαν. Αισιόδοξη. Εγώ δεν μαθαίνω κάτι τέτοιο. Εγώ μαθαίνω κάτι διαφορετικό. Και κρατάω μικρό καλάθι. Γιατί το μπαν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και το ποσό που είναι πολύ μεγάλο. Και η Φίβα θα σε βοηθήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο θα σε βοηθήσει και η Φίβα. Δεν μπορεί η φίμπα, η Φίβα να βοηθάει τι ομάδε συνέχεια και να ρίχνει του παίκτε. Αυτά όλα πρέπει να τα ξέρει κάποιο επίσημα. Δεν μπορώ να τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω. Ο Νίκο λέει κάτι άλλο. Ο Παραδίπλα λέει κάτι άλλο. Και ο κόσμο μπερδεύεται. Έτσι. Αλλά τελικά φαίνεται ότι μόνο δεν θα γίνει Δεν φαίνεται δηλαδή να προχωράει αυτό το σενάριο. Άσχετο το τι είπε ε, ο κ. παλιότερα όταν ήταν σε εξέλιξη αγώνε. Εγώ ξαναλέω. Θέλω να βγει να μιλήσει, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, να ξέρει και ο κόσμο. Γιατί τι μπορώ να πω εγώ είναι η δικιά μου ενημέρωση που έχω από συγκεκριμένου ανθρώπου. Μπορεί ακόμα και από τον κύριο Γουλέμ να είναι η ενημέρωση και να είναι συγκεκριμένη. Όχι. Και να ξεκαθαρίσει και πράγματα προ τον κόσμο. Γιατί ο κόσμο, αυτή τη στιγμή, ε, του Άρη, για παράδειγμα, έτσι, είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρει τι να πιστέψει. Δεν ξέρει τι να πιστέψει. Προβληματίζονται. Κάποιοι νομίζουν ότι ο Άρης του χρόνου θα έχει μια ομάδα που θα πάει τετράδα. Κάποιοι αυτό δυστυχώ πιστεύουν και περιμένουν. Γιατί δεν βγαίνει κανεί να του πει ότι ρε παιδιά, έχουμε τόσα χρέη που δεν μπορούμε να κάνουμε ρόστορι και η ομάδα μα θα είναι απλά για αυτό το και γι' αυτό. Δυστυχώ. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα που ζούμε. Και το ξέρουμε αυτό και το λέμε. Εδώ πέρσι κάποιοι λέγανε ότι η ομάδα πάει για τετράδα. Μετά η ομάδα πήγε να πέσει και στο τέλο έπειγαν κάποιοι που λέγανε πω πάμε για τα πλοία, αυτή η ομάδα ρέχουμε. Ξεχάσαμε που πριν δύο παίζανε για την παραμονή. Και μετά από δύο τι μα εδώ τα, τα Μηνίκο. Τι λέγανε πού που πάμε ομαδά να μέγαμε και ένα ξένο ακόμα να πηγαίναμε τετράδα. Δηλαδή. Αυτή η ιστορία, η ιδιοτροπία πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει αυτή πρέπει να σε βάλουν οι δημοσιογράφοι κατά πρώτο λόγο, αλλά και μετά και οι παράγοντε. Με τη σωστή γραμμή που πρέπει να περνάνε προ τα έξω. Και την αλήθεια πρέπει να λένε στον κόσμο. Αλήθειε Λοιπόν, ε, αυτά είναι τα θέματα του Άρη. Περιμένουμε για τον Μπα, περιμένουμε τη φούπα. Ο Αγγέλου προχωράει το αγωνιστικό κομμάτι όσο μπορεί. Ε, ξεκίνησε να γίνονται επαφέ. Ε, για έγινε επαφή με το Φιόνι, έγινε επαφή με τον, τον Ποχορίδη. Ε, εντάξει. Ε, οι πληροφορίε δεν είναι θετικέ για του περισσότερου των ε, Περσινών, δηλαδή για Τσαερέλη, για Αθηναίου. Καλά, Αθηναίου νομίζω δεν είχε μπει καν στη να μιλήσει μαζί του. Ε, για ε, Μποχωρίδη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωσή του έτσι, και λόγω του εκπροσώπου του. Ε, και επίση και για τον Φιόνι πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση. Και δεν πιστεύω ότι θα μείνει στον Άρη. Ούτε ο Φιόνι. Έτσι η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ε, ο οποίο και αυτό υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλε ομάδε. Ε, θα δούμε. Είναι το γνωστικό είναι καθαρά στα θέματα του. Ε, το, στο χέρι του Αγγέλου. Αυτό κάνει τι συζητήσει, αυτό κάνει τι επαφέ, αυτό έχει χαράξει την πορεία και λειτουργεί όπω είπαμε με βάση ένα budget και ένα, μια λογική μπαν για τον Άρη. Με αυτή τη λογική προχωράει Άγγελο. Λοιπόν, ε, αυτά. Και από τον Άρη, λοιπόν, πάμε στο mm -hmm. διάλειμμα Αν είναι mm -hmm. ε, να ακούσουμε λίγε διαφημίσει, να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή με NBA. Να σχολιάσουμε τι έγινε χθε το βράδυ και ό,τι άλλη είδηση έχει όπω το κολλάντζερο του προέδρου του που τον διώξανε για πρώην, πρώην που είχε πέντε λογαριασμού Twitter <laughs> και με του τέσσερι έκραζε του παίκτε τη ομάδα. Δηλαδή, <laughs> απίθανα πράγματα. Έτσι. Ε, λοιπόν, <laughs> αυτά. Πάμε σε ένα μπέρ και πιστεύουμε σε λεπτά. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι εκπομπή. Εδώ είμαστε Basket City. Ασχοληθήκαμε με τα... τον τελικό, ασχοληθήκαμε με τα ρεπορτάζ των, των ομάδων, των, των δικών μα ομάδων. Πάμε λίγο να δούμε α, τι έγινε και χθε στον τελικό του NBA, τον τρίτο τελικό που οι Warriors Uh, έκαναν το 3-0 uh, σε ένα πολύ ωραίο τελικό uh, σε ένα τελικό που ξεκίνησε με τους uh, καβαλίρες να κάνουν ένα uh, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αλλά αυτό να μην αποτυπώνεται στο σκορ του ημίχρονου δηλαδή θα μπορούσε να έχουν μια πιο μεγάλη διαφορά με βάση την εικόνα του πρώτου μέρους όπου ουσιαστικά μόνο ο Ντουράν ήταν αυτός που ήταν uh, μέσα στο μάζ για τους uh, Warriors που πήραν ελάχιστα πράγματα χθε τόσο από τον Κάρι όσο και από τον uh, Τόμσον στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Γιατί στην περίοδο yeah, πήραν όπως και πολύ. Όπω είπε ο, ο Ντουράντο, όταν το ρίξαν για το τρίποντο, ήταν το πιο σημαντικό. Λέει, όχι, λέει, του Κάρι ήταν το πιο σημαντικό. Δεν έχει άδικο. Το πρώτο, ένα έβαλε. Δεν νομίζω, έχει άδικο, δεν ξέρω, γιατί είχε yeah. 0 στα 9 και έβαλε εκείνο 1 στα 10. Yeah. Και πήγε νομίζω και έφυγε η διαφορά στου 6 και πήγε στου 4 νομιζω Ήταν 97-98. Και πήγε στο 97-101. Ε, και όντω δεν έχει άδικο. δεν, δεν διαφωνώ. Ε, γιατί πραγματικά, όταν είσαι και με 0 στα 9, η μπάλα ζυγίζει πολύ πιο βαριά από ό όταν έχει βάλει 2-3. Ε, απλά, νομι... επίση, ήταν πολύ σημαντικό στο τέλο ο Γκουοντάλα με μια άμυνα κλέψιμο και ένα κάρφωμα. Ναι, ναι, ναι. Που έδωσαν και αυτά Είπαμε, είπαμε ότι είναι γόρες. σημαντική αποσία το Γκουοντάλα. Ήταν σημαντική. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, χθε δεν μπορεί να μαρκάρει το Λεμπρό να πούμε την αλήθεια. Γιατί έκανε όργια το Λεμπρό πάλι. Έτσι, έκανε ματσάρα. Αλλά. Ε... Όχι, κοίταξε. Νομίζω ότι βλέπουμε ε, γιατί και οι τρει νίκε των Γόριω είναι σε λεπτομέρειε. Δεν είναι εύκολε νίκε. Καμία από αυτέ. Αν εξαιρέσει το δεύτερο παιχνίδι που ξέφυγαν στο τέλο ναι, με τα το ναι. τρύμποτα του Κάρι. Κοίταξε. Και στα τρία παιχνίδια πάντω βγαίνουν οι προσωπικότητε. Δηλαδή... Και βγαίνει στο και διαφορά ποιότητα τρεφιλίων. Δεν ήταν ναι, να ο Τόμψον. Το δεύτερο ήταν ο Κάρι. Χθε ήταν ο Ντουράν που Τσάνταρα. Και γενικά είχε περισσότερη βοήθεια από του άλλου. Δηλαδή. Χθε παρότι όμω. Ε, το Cleveland είχε και το Love σε καλή και το Hood που ήταν mm -hmm. από τον και επιτέλου ο Λου του έδωσε χρόνο. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό ο παίκτη όταν στη Γιούτα είναι στου 15 πόντου μεσόωρο ξαφνικά ξανικά να, να, μην το βάζει καθόλου. Mm -hmm. Και κάνει πολύ ωραία μαζί. Αλλά στα κρίσιμα σημεία. Τι να πω τώρα, κάνα κάτι λάθο. Πα εκεί με Τζέρα Σμιθ πάλι και με Κόρβερ και με, mm -hmm. με Νάντ Σούνερ να κάνει προσπάθεια. Εκεί την πάρα μπορεί να δίνει μόνο στο λεμπρόν. Και αυτό θα να κάνει. Mm -hmm μόνο στο Λεμπρόν. Συμφωνώ. Συμφωνώ το και... Lebron, ο Λεμπρόν, ο να πούμε ότι πέρασε τον Μάικλ Τζορντάν στα mm -hmm. περισσότερα mm -hmm. παιχνίδια ε, που έχει σκοράρει 30 πόντου. Έτσι, ε, με του 33 που πέτυχε χθε. Ε, έσπασε και αυτό το ρεκόρ ο, ο James, ο οποίο έχει πετύχει. Ε, σε 238 παιχνίδια πλέον 110 φορές Πάνω από 30 πόντους mm -hmm. Ο Τζόρνταν είχε 109 φορές σε... αλλά σε 179 παιχνίδια. Ναι. Ε, το ποσοστό ήταν πολύ πιο μεγαλύτερο ναι. σε σχέση με του Λεμπρόν, έτσι. Ε, το ποσοστό που πέτυχε, πέτυχε 30 RSOR ε, Επίσης να πούμε ότι ο Τζέιμς έφτασε στους 6.888 πόντους. Ε, το δύο είναι ο Τζόρνα που έχει 5.987 έτσι ο Λεμπρόν είναι πρώτος και συνεχίζει να βάζει ε, εκεί πέρα ε, εντάξει αυτό το στατιστικό Uh, κυρίως, ήταν το δέκατο του Triple δάμπλ σε τελικούς NBA, έτσι. Ο, Μάικλ, ο Magic Johnson είναι δεύτερος με 8, και εδώ δηλαδή είναι πρώτος και... Συνεχίζει γενικά, ο Λεμπρόν κάθε παιχνίδι που παίζει, σπάει και ένα ρεκόρ. Σπάει και ένα ρεκόρ. Χθες να μου στο γήπεδο ήταν και ο Καρίνο από τον Τζαμπάρ, έτσι, mm -hmm. ο θρύλος καρίμα από τον Τζαμπάρ. Uh, ο οποίο και αυτό έχει δει πολλά ρεκόρ να πάνω από τον Λεμπρόν. Uh, αλλά νομίζω ότι χθε ο πρωταγωνιστή ήταν ο Ντουράντο, ο οποίο και στο πρώτο καράτησε του τους, τους γόρου στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο με του 24 πόντου. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ο Κάρι δεν υπήρχε, ο Τόμσον δεν υπήρχε. Το Cleveland φαινόταν ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ξαφνικά άρχισε να βάζει ο Ντουράντο από, π... <συγνώμη> <συγνώμη> από, παντού. <συγνώμη> και να κόβει ουσιαστικά το, το, ρυθμό του Cleveland που μπορούσε να πάρει τη διαφορά πολύ εύκολα. Δηλαδή, έφτασε στου 14... 13 ήταν εκεί η διαφορά και ξαφνικά βλέπεις τον Τουράν μπαμ 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 στους 4 έτσι ε, εντάξει γι' αυτό τον πήρε το, γι' αυτό πήγε στο, στο Golden mm -hmm. για να κάνει τέτοια μάτς πραγματικά και, τώρα, Εγώ τώρα είπα και χθε στην εκπομπή Νίκο ότι θέλουμε να κερδίσει το κλίμα για να δούμε μια καλή σειρά τώρα άμα δούμε ένα 4-0 ε, τί, τώρα έτσι που πήγε και να κερδίσει ένα παιχνίδι τώρα το επόμενο θα πάει μετά στο... θα γυρίσει σειρά στην Κοίτα, νότητα, βέβαια και... να πω την αλήθεια ότι αν μπορέσει και σπάσει αυτό το απίθανο ρεκόρ. Ο... Ε, πώ να γίνει αυτό το Το Cleveland δηλαδή. δηλαδή... Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν Εντάξει. ξέρω πώ έχει φτάσει το ρεκόρ. <coughs> Δεν το ξέρω ακριβώ πώ έχει γίνει. Είναι... Ενώ το παλεύει το Cleveland, το παλεύει. Ε, η διαφορά ποιότητα στα κέρια σημεία φαίνεται. Τι να κάνουμε ε, τώρα. Ε, δηλαδή, σε όλα τα κέρια σημεία των αγώνων, ε, οι Warriors, να, το, είδες, το είπε και εσύ. Στο πρώτο παιχνίδι πρωταγωνιστή ο Τόμσον, στο δεύτερο ο... ο Κάρι, στο τρίτο ο Ντουραντ. Δηλαδή οι... οι big three του έχουν καθαρίσει από ένα παιχνίδι. Να το πω έτσι. Το πρώτο όχι και τόσο, γιατί okay, το έχασε η κλίβαλα εντοσιαστικά μέσα από τα ναι, χέρια. Εντάξει, τους. Ναι. Αλλά τα άλλα δύο τα ναι, καθάρισαν. Ο JR έβαλε χθε δύο καλάθια μπροστά στον του Ντουραντ. Ακριβώ η διαβάση με το rebound. Ναι. Ήδια, και όλο το γήπεδο. Ναι, ναι, σωστά, ναι, έχει δίκιο. Στο έχεις πρώτο δεν το γήπεδο ναι, ναι. τρελάθηκε. Ναι. Δηλαδή σαν να ξέρεις σαν να, σαν να, να βγαίνει αυτό από το φιλάδο ότι γιατί το κάνει τώρα γιατί δεν το κάνει το πρώτο το μάτς. Ναι. Ακριβώ από το ίδιο σημείο σχεδόν που είχε πάρει το rebound στο πρώτο παιχνίδι έβαλε δύο καλάθια μπροστά στον ε, Durant. Mm -hmm. Έτσι με αυτό το, με το μικρό το hook. Mm -hmm. Και λε τώρα πώς, πώς αλλάζει η ιστορία από ένα, από ένα που μπορεί να μην έγινε άλλο και τίποτα έτσι μπορεί να το χάνε. Αλλά επειδή δεν έγινε πώ μπορεί να αλλάξει η ιστορία γιατί με 0-1 τότε το κλέβανε. Να τα πράγματα σου ήταν διαφορετικά. Έτσι. Εγώ σου λέω, συνεχίζω να, να αναρωτιέμαι, το είπα και πριν. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί χθε εγώ να βλέπω το παιχνίδι και να λέω ότι ρε, εσύ δεν γίνεται πάλι ο Λόβ να είναι πάνω στον Τουράν και πάλι ο Τουράν να του βάζει καλάθι. Που ήταν συνεχόμενο το πράγμα. Αυτό το πράγμα με, τις πα, με αλλαγέ σε όλα τα screen, σε ό,τι συνθήκη και να είναι 48 λεπτά. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει εντύπωση. Ε, θα μου πει, οι προπονητέ προφανώ ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από σένα. Δεν το συζητάμε. Απλά εγώ το αναφέρω ω κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ε, το λέγαμε και στη σειρά των τελικών τη Ανατολή που πολλέ φορέ ο Λεμπρόν έμενε με τον Ροζιέρ και έβαζε το καλάθι όπω ήθελε. Πήγαινε κοντά, είτε περνούσε, είτε με πλάτη, οτιδήποτε έβαζε το καλάθι. Έτσι και χθε, πολλέ φορέ έμεινε, πάρα πολλέ φορέ μάλλον, ήταν ο Λεμπρόν, ο, ο Ντουράν με τον Λοβ, το ζευγάρι, και ο Ντουράν έβαζε την πάρα στο καλάθι με όποιον τρόπο ήθελε. Ήθελε να πάει στο καλάθι, πήγαινε. Ήθελε να σουτάρει από μέση απόσταση, σούταρε από μέση απόσταση. Ήθελε να βάλει τρίποντο, έβαζε τρίποντο. Ε, γι' αυτό είναι κάτι που, που μου κάνει εντύπωση. Θα μου πει όταν δεν έχει Πολλέ αμυντικέ επιλογέ, πα σε λίγο πιο ινδιάνικες καταστάσει. Yeah. Ωραία, να λίγο και να κάνει. Αλλά εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό το, το αναφέρω. Αυτό το, το κομμάτι με τι αλλαγέ στα screen που νομίζω ότι στο NBA είναι θέσφατο πλέον στι περισσότερε ομάδε και σιγά σιγά πάνε να γίνει και στην Ευρώπη. <συμπή> και θα γίνει, όχι. Ε, θα γίνει. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί το παίρνουμε και εμεί. Ακριβώ. Ε, οπότε 3-0 η σειρά των τελικών. Έτσι πλέον οι Γόρε θέλουν μία νίκη. Με το επόμενο παιχνίδι του Cleveland, μετά πάει σειρά ε, Golden State, Cleveland, Golden State, έτσι mm -hmm. πάνε οι αγώνες. Ε, οπότε, ουσιαστικά δηλαδή έχουνε τρία, τέσσερα βάλει και το έβδομο παιχνίδι, ματς μπολ οι Warriors. Και όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, ε, ότι οι Warriors θα πάρουν τον τίτλο και το ενδιαφέρον μετά θα πάει στο τι θα κάνει ο LeBron, έτσι. Χθε αυτό που είπα εδώ στην εκπομπή για, το, για του Warriors που θα μιλήσει ο Λεμπρό μαζί του, μετά το βράδυ που έκανα μια γύρα, γενικά όλοι οι Αμερικανοί αυτό λένε. Ότι ο Λεμπρόν θα μιλήσει με συγκεκριμένε ομάδε το καλοκαίρι. Κλίβελαντ, Λέικερ, Houston, Βοστόνη είναι μέσα στο παιχνίδι. Οι Σίξερ φυσικά και βάζουν όλοι και του Warriors. Ότι θα μιλήσει και με του Warriors ο Λεμπρόν. <laughs> δεν ξέρω αν θα μπει σε μια λογική να πάει εκεί και να. Αυτό που λέμε, που είπαμε δηλαδή ότι. Πόσα χρόνια έχω να παίξω, ακόμα τρία-τέσσερα. Ωραία, θέλω να κάνω εκεί τα Αυτά. Από αυτή τη λογική. Ε, να πάει. Εγώ ξαναλέω, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε μια ομάδα που θα χτιστεί από την αρχή. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε μια ομάδα που θα έχει κάτι. Θα μου πει στο Cleveland. Είναι μια ομάδα. Ε, ναι, έχει εντάξει, ένα Κάτω, κλείδωνα, και ένα Κέβι Λόβ. Το κλίμα είναι την για κάτι άλλο. Εντάξει. Είναι, εντάξει, έχει είναι, έχει, είναι έχει ένα Love πολύ γι' αυτό. Ναι, έχει ένα λόγο που είναι ένα παίκτη επίπεδο. Δεν είναι κακό. Στην mm Μενεσότα -hmm. α πούμε είχε 30 από του 20 Ριμπάου. Δεν είναι κακό παίκτη. Έτσι και ο Thompson, α πούμε είναι καλό ψηλό. Σίγουρα μπορεί να μην είναι ο All Star ψηλό, δεν είναι επίπεδο. Είναι πολύ χρήσιμο παίκτη όμω. Αλλά είναι χρήσιμο. Εντάξει, δεν είναι μια ομάδα από αρχή. Δηλαδή τώρα πα του Λέικε. Πρέπει να όλη την ομάδα από αρχή τώρα, έτσι. Mm -hmm. δεν είναι τελείω διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά με του τελικού. Το άλλο μεγάλο θέμα το NBA. Δεν θα πω μόνο το NBA, του παγκοσμίου αθλητισμού. Mm. Ιστορικά είναι αυτό το μεγάλο θέμα. Ο Μπράγκο Κολάντζελο, ο οποίο παρετήθηκε από τη θέση του Προέδρου των Sixers είναι η αυτή η υπόθεση που όσοι δεν την ξέρετε την πασχετική την να πω, όσοι είστε από την άλλη πλευρά που δεν ασχολήστηκε και πολύ και την ακούτε πέφτετε κάτω, πέφτουν τα δόντια σας είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει ε, ψεύτικο στο Twitter έτσι mm -hmm και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ το παραδέχτηκε η γυναίκα του, είχε κάνει ψεύτικου λογαριασμού στο Twitter και μπέπερε μαδού λογαριασμού και έκραζε τι ψέχτε τη ομάδα του. Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο, έτσι σκεφτείτε λίγο τώρα, ο Μπάνε Πρέλεβιτ να έχει πέντε λογαριασμού στο Twitter, ο ένα να είναι ο Πρέλεβιτ, ξέρω εγώ, ο Μπάνε Πρέλεβιτ ο κανονικό, και να έχει άλλου τέσσερι λογαριασμού, έτσι, και να λέει Μαργαρίτη, ε, σέρνεσαι. Ε, ναι, γκος, πράγμα. ε, τέτοια πράγματα. πράγματα. Σκεφτείτε το δεν θα γινόταν. Και να λες ότι, ε, ξέρω εγώ, δεν ήταν τραυματίας τότε που δεν έπαιξε, γιατί <laughs> γραφόταν και, και τέτοια αυτή, πράγματα. Ε, δηλαδή ότι ο, ο ήταν ο έτοιμος και δεν έπαιξε και τέτοια. Έτσι, ο Γκώσες με δεν έπαιξε γιατί μάλωσε με τον προπονή. Ναι ναι, 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 δηλαδή, για να μπείτε στη λογική, τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο μικρός θεός. Τι έχει κάνει δηλαδή. Βάλτε στη λογική, α πούμε, του Πρέλεβιτ. Να είναι ο Πρέλεβιτ και να έχει πέντε λογαριασμού και στου τέσσερι να κράζει του παίκτε του Πάουκ. Αυτό έκανε αυτό ο άνθρωπο. Είναι φοβερό. Έτσι. Και βγήκε το θέμα, βγήκε από ένα, από ένα site, από μια ιστοσελίδα και μπράβο του. Έτσι, είναι τρομερό θέμα. Πραγματικά. Ε, στην αρχή αυτό δεν παραδέχτηκε τίποτα. Είπε ότι ο ένα είναι δικό μου, και μετά, βέβαια, από τη στιγμή που παραδέχεσαι ότι ο άλλο είναι δικό σου, προμάθαει ιστορία. Φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι ε, ο τύπος από το ringer από το που το έγραψε την ιστοσελίδα. Το είχε δεμένο από χίλιε πλευρέ ναι, ότι ναι, ναι. είναι αυτό. Γιατί δεν γράφεται τέτοιο ολόκληρο κείμενο χωρί να είσαι 500% σίγουρο ότι, ότι ισχύει. Και η πρώτη αντίδραση τη Φιλαδέλφια που ήταν ε, Ενημερωθήκαμε και θα το δούμε. Θα το δούμε. που συνήθω άλλε φορέ Το διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Ε, καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι βρώμα. Και... Απλά σήμερα έγινε γνωστό ότι δεν συνεχίζουν ναι, μαζί. Και βέβαια να πούμε τώρα εδώ γιατί διαβάζω το ρεπορτάζ για το ESPN ότι η γυναίκα του. Παραδέχτηκε ότι αυτή λειτουργούσε τα accounts. Α, η γυναίκα ήταν τελικά. Ναι, η του γυναίκα και τα πέντε. Του, ήταν αυτή. Όχι, κάποια από τα ψεύτικα. Η γυναίκα του λειτουργούσε τα accounts Τώρα, μετά ρε, από φίλε... ε, έρευνα που έκανε μια νομική φίρμα. Έτσι, μια εταιρεία νομικών. Ναι. Αυτό ήταν που είπαμε. Θα κάνουμε τη δική μα έρευνα. Mm -hmm. Και λένε μάλιστα εδώ ότι η έρευνά μας απέδειξε ότι υπάρχουν σοβαρές, σοβαρά στοιχεία. Αποδείξει ότι η μη Ο Καλάντζελο ήταν λέει, στο επίκεντρο αυτή σε όλες τις ιστορίες μαζί με τη σύζυγό του έτσι ναι. πιστεύουμε λέει ότι ήταν λέει απρόσεκτος ε, απερίσκεπτος σε κάποιες φάσεις εντάξει ανεύθυνος έτσι και, δηλαδή είναι απίθανο το πράγμα παιδιά είναι απίθανο πράγμα πραγματικά καλά η αλήθεια ότι για τις γυναίκες ένα άνθρωπο θέλουμε... ο οποίο δύο φορέ είχε βγει executive ε, κορυφό του MB. έτσι. Mm -hmm. Ναι. Δηλαδή έχει μια προϊστορία ναι. ιστορία μεγάλη, έχει ένα βιογραφικό μεγάλο. Δεν κάνει τυχαίο. Okay. Δεν κάνει πριν από το δρόμο. Το story αυτό είναι ταινία τύπου Moneyball. Ναι, σε ναι. καμιά θα γίνει, δεκαθόνια. θα, γίνει, θα ναι. γίνει, ταινία σίγουρα. Είναι story τύπου Moneyball. Ναι, ναι θα η, η, κατάσταση. Θα αυτή. γίνει σίγουρα ταινία αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουν οι Αμερικανοί. <laughs> ε, είναι, είναι απίθανο πραγματικά το τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Τι να πω, δηλαδή πρέπει να έχει θέματα. Πρέπει να έχει θέματα σοβαρά για να... για να είσαι ένας άνθρωπος που κάνει όλη αυτή την ιστορία και βάζει και στο κόλπο τη γυναίκα του κιόλα. Δηλαδή, βάζει την ιστορία και τη γυναίκα σου μέσα για να, να το κάνεις πιο τέτοιο. Δηλαδή, την ώρα που ζήσαμε συμμε... ήταν αντίπαλο στον Εμπίμπα αυτό και έλεγε: Δεν τη γράφει άλλο στο Twitter, αλλά τώρα έφυγε η γυναίκα του. <laughs> δηλαδή, απίθαρα πράγματα. Τι να συζητάμε, απίθανα, δεν το Όλο το story α, είναι φοβερό. Απίθανα πράγματα. Απίθανα δεν δε θα πει δε, τίποτα, δε φίλε μου, αυστά. στα μάτια. Απίθανα πράγματα. <laughs> απίθανα με, με σε όλε τι καταστάσει και τι περιπτώσει τα απίθανα πράγματα. Τέλο πάντων. Έτσι, ε, ε. Αυτά. Μετά βλέπω κάποιε άλλε ειδήσει από το NBA ότι οι περισσότεροι στέκονται όπω είπαμε στα, στα, στη <laughs> λογική <laughs> του draft μεταξύ των το, free agents. Έτσι, τι θα κάνει ο Λεμπρόν. Πάλι θα έχουμε ένα καλοκαίρι Λεμπρόν όπω τότε με τον DeSeason. Ε, τι γίνεται. Εντάξει. <Τεξή> θα μα φάνε τώρα μισό καλοκαίρι με τον Λεμπρόν μέχρι να αποφασίσει. Πάλι θα κάνει κανένα ξέρει μαγικό έτσι ο Λεμπρόν για την απόφασή του. Τι θα πει. Βλέπω πάλι, πάλι να σκύβω να σκύβω Billboard και <laughs> <για μάλισο σχελίδι> ναι, κλίβελας, ναι. να μάθω το Cleveland. Να κέρε πάλι μπλούζε και να κάνω και να ράβουν. Εντάξει. Άμα είσαι ο παδό του Cleveland δεν έχει κανένα λόγο να κάνει τίποτα γιατί σε έβρε ποτάθμα. Ε, το πήρε το ποτάθμα ρε φίλε. Μετά από Πεντακύρια ε χρόνια δηλαδή. Να πρόσηξε, σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Πήρε το κλείβερνα σε όλα τα αθλήματα. Μετά πεντακύρια ναι. χρόνια δηλαδή. Δεν μπορεί να του πει κάτι. Όχι. Πλέον Πήγε δεν, δεν έχει ναι. πάτημα να του πει κάτι. Τότε που είχε φύγει <coughs> να πα στο Μαϊάμι, εντάξει, το καταλαβαίνω. <coughs> Αλλά τώρα όχι. εντάξει. Ναι. Αυτό που ήταν να κάνει, το κάνει. Λοιπόν, ε, αυτά με το MBA δεν έχει κάτι άλλο τρομερό από ό,τι βλέπω και εδώ. Εντάξει, πέλεκαν, λέει. Ε, ανανεώσαν του κέντρου το συμβόλο μέχρι για τα επόμενα δύο χρόνια. Ε, του προπονητή. Εντάξει, Νέα Ορλεάνη, η οποία γενικά τα τελευταία χρόνια κάνει καλέ πορείε και φέτο έκανε μια πολύ καλή πορεία περνώντα το Πόρλαν στο πρώτο γύρο των playoff. Μετά του χρόνου, και από τον Κόλλαν. Και χρόνου, νομίζω, αν έχει η γη των, το Κάζαν, θα ναι, μπορεί να πάει και καλύτερα. Θα δούμε πώ θα γίνει, γιατί έχει πολλά θέματα του Νέα Ορλεάνη. Μπαίνει σε μια λογική ε, με τον Κάζαν και τον Ρόντο να είναι ελεύθεροι free agents και λογικά θέλουν να του κρατήσουν. Να δούμε. Πολλά θα γίνουν και εκεί. Έτσι. Ε, αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Νίκο, ναι, από την αλήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά. Yeah. Ακολουθεί η μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο μέχρι και τις, και τις 12. Εμεί ξανά ραντεβού εδώ την, την, Τρίτη. Το Σαββατοκύριακο είναι πάλι γεμάτο μπασχετικά. Έτσι, και με τους μικρούς τελικούς και με τον τρίτο μεγάλο τελικό και με NBA και με Ευρώπη που είναι και αυτή σε, σε κατάσημη τελικών και τελικών που έχει πολλά και ωραία παιχνίδια. Uh, είναι η, 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 ωραία εποχή του, του μπάσκετ αυτή που κρίνονται τίτλοι και, και play και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Καλώς σας βράδυ. Τα λέμε ξανά την, την, το απόγευμα. Καλή συνέχεια.